Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάπου εδώ η μουσική νομίζω θα είναι καλά. Αχ, ωραία μέρα, βροχερή σε κάποια μέρη. Σε άλλα μέρη απλά συννεφιά όπως εδώ, ο αέρας, κρύο ξανά και ζεστός καφές. Εκεί που λες ξαφνικά πάμε στο φρέντο εσπρέσο, ξαναγυρνάμε στον κλασικό ζεστό καφέ. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, να ξεκουραστήκατε, να φορτίσετε μπαταρίες και όμορφα και καλά να περάσουμε το απόγευμά μας παρέα. Εν τω μεταξύ έχω φτιάξει μια στίβα με βιβλία εδώ πέρα για το σημερινό και απλά έχω αράξει πάνω από τα βιβλία, λες και είναι πολυθρόνα κυριολεκτικά και κάθομαι. Τι κάνετε, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω? Εγώ είμαι ο Κώστας, κλασικά όσοι με ξέρετε το έχετε πάρει πρέφα, όσοι είστε καινούργοι το βλέπετε τώρα, Κώστας εδώ, check the now. Από την όμορφη και εξωτική Λίμνο, η οποία ξαφνικά έγινε φθινοπορεινό τοπίο, Μάιος. Αλλά δεν ξέρετε τι λένε, στον καταραμένο το από Μάιο μήνα βρέχει. Οπότε ναι, λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Το καλοκαιράκι μου φαίνεται θα μας βρει για τρίτη χρονιά συνεχόμενη με δροσιά και με συννεφιά και με βροχές. Είναι πολύ κλασικό τα τελευταία τρία χρονάκια. Τέλος πάντων, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Δεν βλέπω κινητικότητα σήμερα, σας βλέπω λίγο νοχελικού, σας επηρέασε ο καιρός. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή, πόσες του μήνα, 30, τελειώνει αυτός ο μήνας σιγά σιγά, τσουκου τσουκου ξεμπερδεύουμε από αυτό, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Όχι βροχές, όχι κρύα, όχι το οτιδήποτε. Όχι άλλες βροχές, ειλικρινά ναι, δεν μπορώ άλλη βροχή, δεν μπορώ καθόλου άλλη βροχή. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μουντέψει πάρα πολύ. Έχει πέσει, αλλά πάξει. Ω, ευχαριστώ για το follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Εν τω μεταξύ, είχα την αίσθηση ότι αυτό ήταν λίγο πιο εδώ. Θα το τσεκάρω λίγο. Μετακινείται, πρέπει να μετακινείται, φαντάζομαι, το follow alert κάπου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το βάλουμε εκεί πέρα για αρχή. Το chat είναι chat, όλα είναι κομπλέ. Εν τω μεταξύ, σε λάθος εικόνα είναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το έχω ανοίξει, έχω μπει εδώ πέρα, ενώ δεν θα έπρεπε να μπω εδώ πέρα καν. Έπρεπε να μπω εδώ πέρα. Καλά, σήμερα είμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Μην με παρεξηγείτε. Έχω βγει. Τόση ώρα ήμουν κομπλέ, ήμουν όμορφα. Και βλέπω τώρα τον καιρό έξω το παράθυρο και λέω: εντάξει, οκ. Θα φτιάξω λίγο και την καρέγγλα μου. Καλησπέρα, μπαίνουμε σιγά σιγά, ζεσθενόμαστε, Χριστέ μου. Και πάνω που έλεγα να πάω κουβέρτες, παπλώματα για πλύσιμο, το σκεφτώ έκανα δύο μέρες ακόμη αν θα αλλάξω κουβέρτες. Αχ, καταρχάς, πώς είστε γενικά? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να έχετε κάνει καφεδάκι νωρίς για μπύρα ή για οτιδήποτε, ή και όχι για κάποιους. Λοιπόν, εν τω μεταξύ να χαμηλώσω λίγο και τη μουσική στα ακουστικά μου, γιατί είναι αρκετά έντονη. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε φτάσαμε εσείς στο 25 επεισόδιο, Χριστέ μου, 25 εβδομάδες, πολύ καιρό κάνω live τώρα που το σκέφτομαι. Η εποχή που χάραξε ο κώδικας Da Vinci, όμορφη εποχή, άλλαξαν πολλά από το 2008-2009 ήταν νομίζω, θαρώ εκείνα τα χρόνια, 9-8, πότε ήταν, 2004, πήγαμε πολύ μετά, 2003-2004, μια ολόκληρη εποχή και ένα ολόκληρο είδος, γενικά στο μυαλό μου πάντα, επειδή το έζησα και ήμουνα έφηβος τότε, ήμουνα στο σχολείο, τέλειωνα Δευτέρα προς τρίτη ηλικίου και έτσι όπως το είδα, έτσι όπως το έζησα όλο αυτό το πράγμα ρε παιδί μου τότε με την εποχή με τον κώδικα Da Vinci, τον Dan Brown, το πώς ήρθε η αλλαγή, τα ρεύματα στα βιβλία που ήρθαν στη συνέχεια και το πώς άλλαξε ο τρόπος που παρουσιάζει τα βιβλία, πώς τα βιβλία ξαναπήραν τα πάνω τους, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, γενικά μπορεί πολύ να κατέκρινα τον Dan Brown ή οτιδήποτε, ότι έγινε πολύ mainstream ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στο θέμα του βιβλίου. Δεν υπήρχαν μόνο τα πια κλασικά και διαβάζαν κανένα 2-3. Το βιβλίο ξαναέγινε mainstream, το μυθιστόρημα άνθησε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πήγε πάρα πολύ, πούλησε και εξελίχθηκε το μυστικιστικό μυθιστόρημα ή το μυθιστόρημα το οποίο έχει μέσα και διάφορα άλλα κομμάτια παραθρησκευτικά ή οτιδήποτε. Ωραία ήταν όλα αυτά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα πέρασαν σοβαρά όλα αυτά. Αλλά πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι. Θυμάμαι, εν τω μεταξύ θυμάμαι. Ας ξεκινήσουμε να το πάρω, να σας πάω τώρα κατευθείαν χεράκι χεράκι να το πιάσουμε. 2004,
Ήταν καλοκαίρι, εγώ δούλευα οικοδομή εκείνη τη χρονιά και θυμάμαι, άκουγα στην τηλεόραση για τον κώδικα Da Vinci και πόσο ο κώδικας Da Vinci επηρέασε. Δεν είχα διαβάσει τίποτα άλλο από τον Dan Brown. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι, το μεροκάματο μιας μέρας ήταν τυπικά το βιβλίο αυτό, πήγα και το αγόρασα. Και το έχω, έχει μάλιστα 8ος του 2004, Αύγουστος του 2004, σχεδόν 10, Χριστέ μου, κοντά 16 χρόνια, όχι 16, 16, 17 χρόνια, 17 χρόνια πριν. Πάντως για βιβλίο 17 χρονών είναι αρκετά καλά συντηρείται, μπορώ να πω. Λοιπόν, θυμάμαι όταν το είχα πρωτοπάρει αυτό, πιστεύω ότι τα συγκεκριμένα τα έχουν διαβάσει περισσότεροι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν τα έχουν διαβάσει. Λοιπόν, θυμάμαι όταν το είχα πάρει τον κώδικα Da Vinci, ήταν η φάση που... Το μεταξύ μάρεσε το τραγούδι από πίσω και κάνω παύσεις για να τα ακούω. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, δεν ξέρω αν σας αρέσει ή όχι, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο που παίζει. Φλάουτο και όχι μόνο. Τέλος πάντων, πόσο με είχε συγκλονίσει αυτό. Δεν το έχεις διαβάσει. Μάντεψε ποιο θα διαβάζεις το καλοκαίρι. Θα το πάρω μαζί, αν και έλεγα θα τα αφήσω αυτό, αλλά μάλλον θα το πάρω στο σπίτι μαζί, θα το διαβάσεις, οπότε ναι. Θυμάμαι όταν το είχα διαβάσει εγώ, πραγματικά είχα συγκλονιστεί. Η αλήθεια είναι κιόλας, προερχόμουν από μια πολύ θρησκευτική οικογένεια. Είναι πολύ πιο ωραία από την ταινία, είναι πάρα πολύ πιο ωραία από την ταινία, θα σας αρέσει πολύ περισσότερο. Λοιπόν, και... ευκαιρία είναι, όταν θα τα δεις όλα θα κάνεις διαλογή στα τέτοια, τι θες ακριβώς, οπότε κομπλέ. Λοιπόν, και επειδή προερχόμαι μια αρκετά θρησκευόμενη οικογένεια, να το θέσω έτσι ρε παιδί μου, ξέρεις, είχα στο μυαλό μου κάποια συγκεκριμένα πράγματα και πολλά από αυτά που διάβαζα και ήταν πολύ, πολύ μπροστά ρε παιδί μου, ήταν φτιαγμένο το βιβλίο για να προκαλέσεις άλλο. Και θυμάμαι με είχε επηρεάσει πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρέασε αρνητικά. Είχε τόσο πολύ ωραίο το μυστήριο χτισμένο μέσα του. Ήτανε από τα πιο όμορφα βιβλία και το συνιστώ. Όποιος δεν το έχει διαβάσει, να το πιάσει το συγκεκριμένο. Χτίζει το μυθιστόρημα πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που ήταν το νούμερο ένα βιβλίο σε πωλήσεις για πάρα πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα άλλαξε το είδος. Άλλαξε το μυθιστόρημα πάρα πολύ, όπως το ξέρουμε, έφερε το σήμερα. Γενικά το πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ οφείλουμε πολλά σε αυτό το βιβλίο. Μπορεί να μην μας αρέσει να το λέμε, μπορεί να μην μας αρέσει σε πολλούς να συζητάμε για τον κώδικα Da Vinci. Το θεωρούμε, κώδικας Da Vinci, Dan Brown, μα μου, σου, του, που, του. Αλλά αυτό το πράγμα είναι από τα πολύ καλά βιβλία. Είναι πολύ καλά μελετημένο, έχει όλες τις ανατροπές που χρειάζεται μέσα, έχει το μυστήριο, έχει τους χαρακτήρες όπως μου άρεσαν εμένα. Ο Λάγκτον δεν ήταν ο τέτοιος, ο Λάγκτον είναι ο καλύτερος, τουλάχιστον από... υπάρχουν πάρα πολλές σειρές με πάρα πολλούς στο ίδιο μοτίβο ρε παιδί μου, σειρές βιβλίων εννοώ. Αλλά ο Λάγκτον είναι τρομερός και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ ήταν το τόπο για μένα. Και το Illuminati που θα σας δείξω ήταν επίσης κορυφαίο. Αλλά ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ω, τώρα ξεκινήσαμε και λέω: ξεκινάω κατευθείαν ζεστά-ζεστά για τον κώδικα Da Vinci και το πώς επηρέασε την εποχή από το 2003 και μετά, 2004 και μετά. Πρώτα βγήκε, για να μην συγχυζόμαστε, πρώτα βγήκε το Illuminati και μετά βγήκε ο κώδικας Da Vinci. Μετά ακολούθησαν κι άλλα. Τέλος πάντων, εμένα με είχε επηρεάσει αρκετά καλά, το είχα πάρει, το είχα λατρέψει αυτό και μετά ξεκίνησε, δεν θα το πω κατήφορας, τώρα μπορεί να το λέω για πλάκα κατήφορας, αλλά ξεκίνησε η βουτιά, θα το θέσω καλύτερα, μέσα στο είδος και ξαφνικά ο Κώστας έχει βρεθεί με μια στίβα από βιβλία που ένα μόνο δεν έχω διαβάσει από όλα αυτά και θέλω να το διαβάσω, το έχω ξαναδείξει νομίζω, μια τεράστια στίβα, κάποιοι είχαν πολύ πιο μεγάλες στίβες από μένα. Λοιπόν, είναι αυτή η μικρή στίβα με βιβλία που θα σας πω. Τέλος πάντων, ναι. Και κάπως έτσι έγινε η βουτιά. Ο κώδικας Da Vinci με έκανε να ξοδεύω όλα τα μεροκάματά μου εκεί στην οικοδομή. Δούλευα οικοδομή, πήγαινε αγόραζα περιοδικά και βιβλία. Δούλευα οικοδομή, πήγαινε αγόραζα. Πλακάκι-πλακάκι είναι μετρημένο. Κάθε σελίδα και πλακάκι κυριολεκτικά όμως. Γιατί πλακάκια έβαζα, πλακάκια πέτρες κτλ. Ό,τι ξέρετε, άμα έχετε πρόβλημα και θέλετε να σας αλλάξουν τα πλακάκια στο σπίτι, να με φωνάξετε να βάλω πλακάκια και πέτρες καρύς του έξω. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ναι, κάθε σελίδα και πλακάκι μπορώ να πω για το συγκεκριμένο, αλλά ταξίζει. Και όσοι το θέλετε να διαβάσετε, πραγματικά θα σας το συνιστώ να το διαβάσετε με κλειστά τα μάτια. Είναι από τα βιβλία τα οποία αξίζουν πάρα πολύ. Και μιας και που το λέω, να βρω και τα link κιόλας, γιατί όλα αυτά υπάρχουν, τα έχω online μαζί με την Νικόλ. Στη λίστα της Νικόλ είναι η αλήθεια. Οπότε θα σας κάνω ένα share τη λίστα της Νικόλ, να μπορέσετε να τα κατεβάζετε. Πολύ δουλειά η αλήθεια είναι. Έχουμε πολλά πράγματα να φτιάξουμε. Γι' αυτό εμένα οι σπάτουλες είναι έτοιμες. Στο έχω πει. Όλα είναι έτοιμα. Λοιπόν. Και πάμε σένα. Βασικά, κώδικας Da Vinci. Θα πάω κοντά. Θα μείνω λίγο Dan Brown. Θα τον πάρω τον Dan Brown με την αρχή, θα τον ξεκινήσω. Illuminati. Το Illuminati είναι το προηγούμενο βιβλίο. Εκεί που πρωτοεμφανίζεται ο Langton. Και έχει... καταρχάς, κώδικας Da Vinci. Θα λέτε να πω για τον κώδικα Da Vinci, έχει να κάνει με το ιερό δισκοπότηρο, με το Holy Grail, με την κληρονομιά του Χριστού, γι' αυτό σάρωσε πάρα πολύ. Δεν ήταν, αν και αυτό είναι πολύ περίεργο, ενώ περίεργο έχει, είναι δομημένο στην να προκαλέσει, αυτό προκάλεσε πολύ περισσότερο. Αυτό προκάλεσε πολύ περισσότερο γιατί καταπιανόταν αποκλειστικά με το legacy του Χριστού και θυμάμαι το τι είχα γίνει η σειρά ντοκιμαντέρ, όλοι, τότε ήταν η χρυσή εποχή για αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Ήτανε τότε που οι θεωρίες συνωμοσίες έγιναν πάρα πολύ mainstream και νομίζω ότι έπιασε και πάρα πολύ γιατί πέρα από την προβολή και εκεί και ήταν και το ίντερνετ στα high του. Τότε ξεκινούσε, το 2004 ξεκινούσε η χαραυγή του ίντερνετ και Ελλάδα και στο εξωτερικό και όλα άλλαζαν. Οπότε το καλύτερο timing νομίζω ότι στην ιστορία των βιβλίων το έχει πιάσει αυτό. Μπορεί να είναι και άλλα, μπορείτε να μου πείτε, αλλά το συγκεκριμένο έπιασε. Λες και είχαν ευθυγραμμιστεί όλοι οι πλανήτες για αυτό το βιβλίο. Ούτε ο Κοέλο δεν το έχει πάει τόσο καλά. Δηλαδή ο Dan Brown σάρωσε παντού. Επίσης πολύ καλό, Λιβάνι σε το Σερέστα. Πάρα πολύ ωραία έκδοση. Η ελληνική έκδοση ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και πολύ ποιοτικά βιβλία, έτσι βλέπετε κιόλας. Έχει όλα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Αλλά πριν από αυτό ήταν οι Ιλουμινάτι. Οι Ιλουμινάτι πραγματεύονται. Τα αρχεία του Βατικανού, κάποια παρασκήνια με τον Πάπα, κάποιο ξόγαμο του Πάπα. Γενικά παίζει Βατικανό. Το συγκεκριμένο μου το έκαναν δώρο όταν ήμουν φοιτητής, μετέπειτα. Μου το έκαναν δώρο κάτι φίλοι και ένα φιλικό ζευγάρι για να είμαι πιο ακριβής. Και το είχα από το 2007, το διάβασα πρώτη φορά το 2012. Εν τω μεταξύ αυτό που ποτέ δεν κατάλαβα είναι αυτό που πας ένα δώρο και σβήνεις λίγο αχνά, όχι τόσο πολύ την τιμή, ώστε να ξέρει κι ο άλλος ότι έδωσες ένα εικοσάρικο για να το πάρεις. Εντάξει, μου κάνει, έχει πλάκα. Γιατί είναι μισοσβησμένη η τιμή μέσα, άμα δείτε, είναι η τιμή σε φάση κάπως, τέλος πάντων, μισοσβησμένη, δεν φαίνεται καλά. Ναι, ώστε και να ξέρεις και να ξέρεις, και να ξέρεις και να μην ξέρεις. Τέλος πάντων, ναι. Και... ναι, μέσα έχω σημειώσει, έχω και μια κάρτα από του Λιβάνι που έστειλε και καλά για συνδρομή. Λοιπόν, πολύ ωραίο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι το καθυστέρησα πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν μου πήγαινε καρδιά να το διαβάσω το συγκεκριμένο, Illuminati. Μπορώ να πω ότι μ' άρεσε αρκετά περισσότερο ως δομή από τον Da Vinci, γιατί ο κώδικας Da Vinci, αν και ήταν υπέροχο βιβλίο, καταλάβαινε ότι πολλά πράγματα πήγαιναν για να προκαλέσουν. Αυτό έχει πιο πολύ αγωνία σε κάποια πράγματα από τον Da Vinci, αλλά. Εντάξει, ο Da Vinci έπιασε πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω ότι μου άρεσε ένα κλικ παραπάνω. Πραγματεύεται παραπλήσιο θέμα, αλλά λίγο πιο μαζεμένο στο θέμα του Βατικανού. Και ναι, μπορώ να πω ότι το συνιστώ. Αυτή τη στιγμή τα βιβλία αυτά έχουν πέσει κατακόρυφα. Οι τιμές τους είναι στον πάτο. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια θα τα βρείτε και με 5 και με 6 και με 7 και με 8 ευρώ. Μεταχειρισμένα με 2 με 3 ευρώ. Online θα τα βρείτε free. Πατήστε το link και μπείτε, κατεβάστε τα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι όποιος το πιάσει, καλό, είναι ωραίο να το διαβάσει. Όλα αυτά βγαίνουν για τον Κώστα. Όλα αυτά βγαίνουν σε μία μέρα. Σας το έχω πει το πλάνο που έκανα όταν ήμουν παιδί. Το πλάνο μου ήταν, ξεκινούσα, έκανα καφέ. Καλή ώρα είχα τον καφέ με εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, σε τι πίνετε καφέ σήμερα? Εγώ έκανα κλασικά στο μάγκα από το Nightwatch. Game of Thrones. Και είναι και μικρός καφές. Μόνο 2 λίτρα καφές. Έτσι για να μας κρατάει. Λοιπόν, και έκανα τον καφέ μου, φραπέ έπινα συνήθως γιατί ήταν καλοκαίρι όταν τα διάβαζα αυτά και στρωνόμουν από τις 8-9 η ώρα στο κρεβάτι ξάπλα
και ξεκινούσα να διαβάζω. Αυτό ήταν εμένα. Η μέρα μου έτσι ξεκινούσε και έκλεινε. Το έπαιρνα σε ρί, μέχρι το βράδυ 12 η ώρα, 1 η ώρα, 2 η ώρα στα χειρότερά μου το είχα διαβάσει. Οπότε ένα τέτοιο ήταν μια μέρα υπόθεση, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε με τη μία. Πόσες σελίδες έχουν εντάξει. 652 σελίδες, εντάξει. Φλεξάροντας τώρα, αλλά 650 σελίδες για μια μέρα καλά είναι. Τόσο. Έτσι, αυτό ήταν το μοτίβο μου. Δεν μπορούσα. Είχα πρόβλημα. Τώρα το κάνω. Τα αφήνω τα βιβλία. Μπορώ να αφήσω ένα βιβλίο και να το πιάσω αύριο, μεθαύριο, τι μεθαύριο. Τότε είχα μεγάλο θέμα. Έπιανα ένα βιβλίο και δεν σταματούσα μέχρι να τελειώσει. Πραγματικά ήθελα το βιβλίο να τελειώσει. Ήθελα να μάθω το τέλος. Ήθελα να ξέρω τι στον κόρακα θα συμβεί. Οπότε ναι. Και μετά, επειδή είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από το. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο κώδικας Da Vinci, λέω θέλω να αγοράσω και το επόμενο του. Μόλις βγήκε ζεστός ο κώδικας Da Vinci, πήγα και πήρα τον αρκτικό κύκλο. Η αλήθεια είναι ότι ο αρκτικός κύκλος. Ενώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τον κώδικα Da Vinci, ίσως και γι' αυτό να φταίει που δεν έπιασα άμεσα το Illuminati και άργησα να το πιάσω. Με είχε ξενερώσει πάρα πολύ, γιατί μετά το κώδικα Da Vinci ήταν το βιβλίο που έρχεται και είναι σε φάση άντε βγάλ' το για να το βγάλουμε. Δεν ξέρω αν άρεσε σε κάποιους από εσάς. Μετά βγήκε το ψηφιακό χειρό, βγήκανε κι άλλα, αλλά εγώ κάπου εκεί σταμάτησα. Πραγματικά για το Illuminati, αν δεν μου το παίρναν δώρο, δεν θα είχα ασχοληθεί μαζί του. Αρκτικός κύκλος. Μέτριο, για μένα πολύ μέτριο. Τώρα λέει ένας μετεωρίτης που κρύβει κάποιο αρχαίο γνωμιστικό, μια συνωμοσία εκπληκτικής σύλληψης, επιστήμονες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την αλήθεια, ποια είναι τα πιθανά ωφέλη, είναι αναμειγμένος ο λευκός οίκος. Τρέχα γύρευε, πιάσε το αγώ και κούρευτο. Οπότε, εδώ ένα πολύ όμορφο βιβλίο μιας μέρας, αλλά μέχρι εκεί. Γενικά. Μπορεί να έχει βγάλει κι άλλα, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί παραπάνω, αλλά αρχίζω και σταματάω σε αυτά τα δύο. Δηλαδή, αυτά τα δύο πρέπει ένας να τα διαβάσει, ρε παιδί μου. Είναι από τα βιβλία που καλό θα ήταν μια φορά να τα διαβάσει ένας. Είναι αρκετά. Αν και έχει ξεθυμάνει. Είναι στην εποχή του όταν το διάβαζες, ειδικά τότε, είχε άλλη φάση. Γιατί ξέρεις, τότε ήταν όλα ζεστά. Υπήρχε και αυτός ο αναβρασμός και γούσταρες. Αλλά ναι. Οπότε, Dan Brown, πολυγραφότατος. Εντάξει, δεν είναι και Stephen King, αλλά. Αρκετά καλά. Άλλαξε μια εποχή. Άλλαξε μια εποχή και δημιούργησε ξαναλέω ένα δικό του ρεύμα, ένα ρεύμα της συνωμοσιολογίας στα βιβλία. Βγαίνανε βιβλία με μυστήριο, ξαφνικά όλοι αρχίζαν και γράφανε, μέχρι και σήμερα γίνεται αυτό, αρχίζανε και γράφανε πάρα πολύ με γρίφους, με συνωμοσίες, με μυστικές εταιρείες, με αρχαία μυστικά. Το αρχαίο μεσαιωνικό ξαναμπήκε μέσα, το είχε κάνει πολύ ωραία, αυτό το μεσαιωνικό το είχε κάνει πολύ ωραία. Ο Ουμπέρτο Έκο, με το όνομα του Ρόδ, Χριστέ μου, το λατρεύω αυτό το βιβλίο. Άνετα θα το ξαναδιάβαζα. Είναι μόνο 900. Πόσες, θα σας πω ακριβώς. 877 σελίδες. Αλλά άνετα το ξαναδιάβαζα. Ο Ουμπέρτο Έκο το έκανε τρομερά. Αλλά ο Ουμπέρτο Έκο, αν και έβαλε πολύ μυστήριο εδώ, επίσης βιβλίαρος, και από τα βιβλία που αγαπάω. Εν τω μεταξύ, όλα γράφουνε 8ος του 2004. Που αυτό σημαίνει ότι εγώ τον Οκτώβριο του 2004 διάβασα τα μισά από αυτά τα βιβλία. Σε ένα μήνα. Ήταν αρκετά. Δηλαδή, εγώ διάβασα αυτό. Διάβασα αυτό. Το Illuminati πήγε πολύ πιο μετά. Διάβασα αυτό. Διάβασα αυτό που θα σας πω σε λίγο. Αυτός ήταν ο Οκτώβριος για μένα του 2004. Έτσι. Δευτέρα Λυκείου προς Τρίτη Λυκείου. Είχα δώσει Πανελλήνιες Δευτέρα και πήγαινα για να δώσω Τρίτη Λυκείου. Ναι. Άλλοι διαβάζαν για Πανελλήνιες, εγώ διάβαζα αυτά. Λοιπόν. Αλλά ναι, μπορώ να πω ότι σαν ως μαλλονίτος γραφής, το όνομα του Ρόντο μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε περισσότερο, αν και με κούρασε πάρα πολύ ο Ουμπέρτο Έκο. Με κούρασε όχι εδώ, σε αυτό. Αυτό πιάστε το, διαβάστε το. Αυτή η μυρωδιά και μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά δεν ξέρω, το ψήνω πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Κάποια στιγμή που θα έχω χρόνο θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσω να το ξαναδιαβάσω. Σας το έχω ξαναπεί, είναι γοτθική νουβέλα, μεσαιωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο εμπλέκεται με την ιστορία. Γιατί τυπικά, εντάξει τώρα ο Ουμπέρτο Έκο όταν το έγραψε αυτό είχε πει κιόλας ότι καμιά λέξη δεν είναι δική του από μέσα και καλά το. Είναι αυτό το κλασικό που οι περισσότεροι γράφουν και χρησιμοποιούν μια ιστορία για να μπορέσουν να πουλήσουν την ιστορία τους. Η φάση ποια είναι.
Τυπικά λέει η πρώτη κατηγορία θα συναρπάσει από τις συνωμοσίες, απρόβλεπες εξελίξεις και θα αποδεχθεί ακόμη μεγαλύτερες λόγες συζητήσεις. Ωραία. Η δεύτερη θα παθιαστεί τη διαμάχη ιδεών. Η τρίτη κατηγορία αναγνωστών, λέει τρεις κατηγορίες αναγνωστών και καλά που θα το διαβάσουν, θα εντοπίσει στο κείμενο ότι μια σειραφή άλλων κειμένων. Ένα μυθιστόρημα με αναφορές, ένα βιβλίο φτιαγμένο από βιβλία. Ξέρεις, είναι όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα που φτιάχνουν για να μπορέσει να πουλήσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα πραγματεύεται, αν δεν κάνω, ένα χειρόγραφο το οποίο μιλούσε για το γέλιο, κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, σε ένα μεσαιωνικό μοναστήρι, και πάει ένας μοναχός, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, με τον βοηθό του, και ξεκινάει να δημιουργείται όλη η στιχομηθεία. Οι μοναχοί μεταξύ τους, μεταξύ μας τώρα, αλλά ένα από τα πράγματα, πιστεύω ότι αν υπήρχε μάλλον ποτέ αυτό που λέμε για άλλες ζωές στο παρελθόν. Αν ήτανε, που δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προηγούμενες ζωές ή οτιδήποτε, αλλά ας πούμε ότι πάντα το σκεφτόμουν πως αν υπήρχε το φαινόμενο του να έχουμε ζήσει και άλλες ζωές στο παρελθόν, θα ήμουν σίγουρος ότι σε μία από αυτές ήμουν μοναχός σε ένα μοναστήρι και απλά μ' άρεσε να κάθομαι και να αντιγράφω χειρόγραφα. Είμαι πεπισμένος ότι αν γινόταν αυτό, κάτι τέτοιο θα ήμουν, αν υπήρχε κάτι άλλο. Γενικά για κάποιο λόγο τώρα μην με ρωτάτε γιατί, αλλά με ενθουσίαζε αυτό το πράγμα, το να απλά να είσαι σε ένα μέρος. Τώρα θα με πεις κλεισμένος και εκεί. Δεν έχει σημασία. Και ενώ όλος ο κόσμος στερείται τις γνώσεις, σκεφτείτε τώρα Μεσαίωνα, Σπάρμα, μεσαιωνικά μοναστήρια. Και ενώ κανένας. Τα βιβλία είναι πολυτέλεια. Μόλις είχε αρχίσει ο Γκουτεμβέργιος να τα τυπώνει, εσύ να είσαι εκεί μέσα και να έχεις πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη και να αρχίσεις να τα αντιγράφεις. Δεν ξέρω γιατί για κάποιο λόγο πάντα με ενθουσίαζε όλο αυτό. Αυτή ήταν η μαγεία του βιβλίου. Γενικά. Ένα βιβλίο για μένα δεν είναι μόνο το ότι γράφει, είναι και όλο αυτό το πράγμα, το βλέπετε. Δείτε αυτό εδώ το όμορφο. Είναι η δομή του, είναι οι σελίδες, είναι η γραμματοσυρά του, είναι το εξώφυλλό του, είναι η εισαγωγή του, είναι τα πάντα όλα, το πιστόφυλλό του. Δηλαδή, αυτό εδώ, αυτό το πράγμα είναι τέχνη. Και είναι μια τέχνη ολοκληρωμένη, είναι μια τέχνη η οποία... Χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Είναι το νοητικό, το οποίο νοητικό χωράει μέσα σε 1500, 200, 130 σελίδες. Όλο αυτό το πράγμα κάποτε ήταν στο μυαλό ενός ανθρώπου. Οπότε περιλαμβάνει την τέχνη του νοητού και την τέχνη της δομής. Δείτε τώρα, ύλη εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Έχεις ένα τούβλο. Ένα τούβλο το οποίο θα μπει μέσα σε μια όμορφη βιβλιοθήκη, θα το διαβάσεις και εκτός από το ράφι σου θα διακοσμήσεις και αυτό εδώ μέσα και θα το μορφύνει λίγο περισσότερο. Γενικά, γι' αυτό λάτρευα τα βιβλία και τα λατρεύω τα βιβλία, γιατί σου προσφέρουν πάρα πολλά. Και ναι, ειλικρινά, το συγκεκριμένο πάρτε το, όσοι το βρείτε. Όσοι δεν το βρείτε, πατήστε και κατεβάστε το. Όνομα του Ρόδου. Πραγματικά υπέροχο. Τώρα βέβαια, σας έχω ξαναδείξει και άλλη φορά, αλλά θα το δείξω γιατί πάει μαζί πακέτο. Αυτό που θέλω να διαβάσω, επίσης για να καταλάβετε πώς φαίνεται το βιβλίο, που όταν τα βιβλία εγώ τα διαβάζω, που κάνουν άλλο χρώμα όπως το βλέπω. Δηλαδή, δείτε τώρα η διαφορά στα δύο βιβλία. Το ένα, αυτό δεν το έχω διαβάσει, βλέπετε. Και αυτό το έχω διαβάσει. Λοιπόν. Μετά το όνομα του Ρόδου ήρθε το εκκρεμές του Φουκώ. Το οποίο η αλήθεια είναι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ήταν σαν να χάνω το momentum μου. Το έχω πει ότι ήθελα να το διαβάσω ξανά, να το πιάσω, να το ξαναξεκινήσω. Το έχω σταματήσει κανένα 2-3 φορές. Έχω την αίσθηση ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ναι, γενικά νομίζω, και δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ, αν θέλετε πείτε μου κι εσείς στα σχόλια από κάτω, αλλά νομίζω ότι η εποχή αυτών των βιβλίων λίγο έχει περάσει. Δηλαδή, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς η εποχή τότε, δηλαδή σκεφτείτε τώρα, 2004, 2005, μέχρι το 2009. Ήταν αλλιώς το κλίμα για αυτά τα βιβλία, δηλαδή τότε ήταν κάτι τελείως φρέσκο, κάτι τελείως καινούριο. Και ήταν και διαφορετικό το mentality που είχα εγώ, δεν ξέρω εσείς αν τα έχετε πιάσει, αν έχετε ξεκινήσει, αν τα έχετε διαβάσει ρε παιδί μου. Αλλά μεγαλώνοντας, δεν ξέρω, νιώθω ότι το χάνω να ασχοληθώ με τέτοια, δηλαδή δύσκολα θα πιανα ένα... συνωμοσιολογικό μυθιστόρημα εκείνης της φάσης ρε παιδί μου να το διαβάσω. Λίγα είναι αυτά που με έχουν ενθουσιάσει. Όχι ότι δεν έχω πιάσει, αλλά για κάποιο λόγο ίσως να μου αποτρέπει το μέγεθος. Δεν ξέρω αν το μέγεθος μου αποτρέπει τόσο. Γιατί τότε βγαίνανε και βιβλία τα οποία ήταν γκουμούτσες ρε παιδί μου.
Όχι ότι σήμερα δεν βγαίνουν. Ίσως να φταίει. Αυτό θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω. Έχει να κάνει καθαρά με το τι λέει. Νομίζω ότι προσωπικά μετά από τόσα χρόνια το έχω περάσει αυτό το στάδιο. Έχω περάσει λίγο πιο μπροστά σε άλλα, λίγο πιο σύνθετα. Όχι ότι το παίζω κανένα ψάγαμένο προ Θεού. Απλά λίγο. Θα ήθελα και θέλω τα βιβλία που διαβάζω να μου δίνουν και κάτι παραπάνω σαν τροφή, όχι μόνο το μυστήριο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως να φταίνε και σειρές, ίσως να φταίνε πολλά πράγματα, αλλά, ξέρεις, έχει πλάκα τώρα. Βλέπεις μια σειρά, βλέπεις μια ταινία και όλα είναι προβλεπόμενα. Δηλαδή, περιμένεις ακριβώς τι θα πει ο καθένας, περιμένεις ακριβώς την κάθε λέξη, την κάθε ατάκα. Είναι τόσο τα γεγονότα, αν τα έχεις διαβάσει όλα αυτά, είναι σαν τα έχεις δει όλα. Τέλος πάντων, αλλά ναι, δύσκολα που ξαναπιάνω πια αυτή την εποχή που είμαι κάτι τέτοιο. Και συνεχίζοντας, θα σας πω ένα από τα βιβλία που μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα βιβλίο που δεν το περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι... Πού το, ποιανού είναι όμως? Α, Ian Caldwell και Dustin Thomason, προφανώς και στο εξώφυλλο. Ένα βιβλίο το οποίο τώρα, σκεφτείτε, μετά τον κώδικα Da Vinci, τι έβγαινε και έλεγε τώρα πάνω. 500 χρόνια πριν δολοφονήθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι προστατεύοντας το μυστικό. Και λες τώρα, ποιο είναι αυτό το μυστικό? Τι είναι αυτός? Αυτός είναι ένας πλήνος άνθρωπος? Τι είναι αυτό? Μοιάζει μεσαιωνική μορφή, ενδιαφέρον. Και λέει από πίσω πώς περιέγραφαν τα βιβλία εκείνη την εποχή. Και λέει πως αν οι Σκοτ Φιτζέραλντ, Ουμπέρτο Έκο και Ντάν Μπράουν συνεργαζόταν στη συγγραφή ενός βιβλίου, το αποτέλεσμα θα ήταν ο κανόνας των τεσσάρων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρόκειται για ένα έργο συναρπαστικό και εφιέστατο, μια δημιουργία που δεν πρέπει να χάσει κανένας αναγνώση. Και πώς ξεκινάει? Ένα μυστηριώδες κωδικοποιημένο χειρόγραφο. Αχ, αυτά τα χειρόγραφα. Αυτά τα χειρόγραφα παίζει να ήταν η ουσία 250 εκατομμύριων βιβλίων εκείνη την περίοδο. Ένας φόνος, προφανώς, γιατί ένα χειρόγραφο χωρίς ένα φόνο δεν έχει, στους κόλπους μιας φοιτητικής λέει σκησάιδη. Και τα μυστικά ενός πρίγκιπα της αναγέννησης συγκρούονται σε ένα λαβύρινθο προδοσίας, παράνοιας και μεγαλοφυΐας στις σελίδες του κανόνα των τεσσάρων. Okay. Ο κανόνας των τεσσάρων, λοιπόν. Ένα βιβλίο το οποίο δεν θα πω ψέματα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν αρκετά εφιέστατο και εγώ είμαι με τις σειρές και τις ταινίες και θέλω να έχουν το μήνυμα που λέμε. Ναι, ναι, μετά από ένα σημείο, ναι. Αλλά είδατε, είναι αυτή η φάση. Αυτό ήρθε μετέπειτα. Ήρθε μετά τον κώδικα. Μάλιστα, η ημερομηνία έχω μέσα το 2004. Ένατος του 2004. Βγήκε στα καπάκια. Το αγόρασα ένα μήνα μετά, το Σεπτέμβριο του 2004. Ένα 20. Όλα αυτά, κάθε βιβλίο από αυτά είναι και 20 ευρώ. Βιβλίο και 20. Χριστέ μου, τι έχω πληρώσει. Βιβλίο και 20 ευρώ. Βιβλίο και 20 ευρώ έδινα. Αυτή η καραντίνα. Μα κατέστρεψε κόσμο. Εγώ η αλήθεια η καραντίνα μ' άλλαξε πάρα πολύ στο θέμα των βιβλίων, όπως και σένα. Εμένα μ' άλλαξε στο να ψάχνω λίγο το κάτι παραπάνω. Ταινίες όχι τόσο. Ταινίες εντάξει, ήταν ανάλογα τι θα βρω. Μου αρέσουν, είναι και διασκεδαστικές. Όπως και σειρές. Και οι περιπέτειες μ' αρέσουν γενικά. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα απλά τα πράγματα με μένα. Όταν πρόκειται, το κάνω και στα βιβλία, το κάνω και στις ταινίες, το κάνω και στις σειρές. Θα δω κάτι βαρύ. Ας το πιάσουμε σειρές. Θα δω μια πολύ βαριά σειρά. Μετά θέλω κάτι τελείως ανάλαφρο, μια τελείως ανούσια σειρά που να είναι περιπέτεια οτιδήποτε, να το δω να ηρεμήσω. Το ίδιο γίνεται και στις ταινίες. Δω μια βαριά ταινία, θα δω μια χαζή ταινία. Στα βιβλία, αν διαβάσω κάτι βαρύ, στα καπάκια θα περάσω σε κάτι πολύ ανάλαφρο. Δηλαδή θυμάμαι διάβαζα Καμί, το μύθο του Σύσυφου και μετά στα καπάκια διάβαζα κόμικ. Δηλαδή το έκανα κάπως έτσι, διάβαζα παραμύθια, φαντάσου. Τέλος πάντων, εμένα αυτό είναι. Διαβάζω κάτι βαρύ, κάνω και στα παιχνίδια το ίδιο. Θα παίξω κάτι πάρα πολύ βαρύ που θα μου φάει χρόνο ή οτιδήποτε. Μετά θα παίξω κάτι χαζό, κάτι απλό, κάτι ανάλαφρο, χωρίς να σκεφτώ πάρα πολύ. Θα παίξω κάτι βαρύ, δηλαδή μετά το Σένια που είναι μικρό βέβαια, θα παίξω κάτι τελείως απλό. Λοιπόν, αν κάτσουμε και υπολογίσουμε πόσα λεφτά πετάξαμε. Να σου πω, δεν τα θεωρώ. Είμαι και κάτσε. Κάθε 5 χρόνια θα βλέπεις πώς αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Τώρα στα 25, τώρα είσαι στην πρώτη φάση. Στην πρώτη σου καλή φάση. Γιατί είσαι πιο συνειδητοποιημένος και πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν. Σε 5 χρονάκια θα δεις πού θα πάει. Στα 30 σου, κάθε 5 χρόνια θα παρατηρήσεις ότι θα αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου περίπου. Και το πώς βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε έχεις ακόμα δρόμο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ψηφιακό χειρό.
Αρκτικό κύκλο διάβασα. Το ψηφιακό χειρό λένε ότι είναι καλύτερο. Όχι, όχι, το ψηφιακό χειρό δεν το αγόρασα. Αλλά είναι πάλι, άμα θες, μπορείς να πάρεις ένα μικρό preview. Υπάρχει εδώ μέσα. Σου στείλω, να σας βάλω το link να μην το ξεχνάω. Λοιπόν, ναι, το ξέρω, το κατάλαβα, Κωνσταντίνε. Αν θέλετε, πατήστε να τα κατεβάσετε. Εδώ θα είμαστε και εδώ θα είμαστε. Και εδώ θα είστε και εδώ θα είμαι, ελπίζω. Καλά να είμαστε πάνω απ' όλα. Αλλά ναι, γενικά να σου πω. Όταν τα δίνεις και... Πολλές φορές, είτε πρόκειται για παιχνίδια, είτε πρόκειται για βιβλία, είτε πρόκειται για οτιδήποτε θα κάνεις στη ζωή σου, υπάρχει το εξής. Το αγοράζεις κάτι και μετά από καιρό θα παρατηρήσεις ότι η τιμή του θα πέσει κατακόρυφα. Εγώ δεν κάθαμε το. Κάποτε μπορεί να το σκεφτόμουν και να πω, πω, έδωσα 20 ευρώ για αυτό και αυτή τη στιγμή υπάρχει 5 ευρώ. Ναι, αλλά όταν... Όταν το είχα, ρε παιδί μου, όταν το πήρα, το χάρηκα διαφορετικά και πάντα αυτό προσπαθώ να σκέφτομαι. Υπάρχει και είναι μια πολύ ωραία ιστορία που νομίζω την είχε γράψει σε ένα ταχυδρόμο ο Κοέλο, η οποία έλεγε το εξής. Με ξέγινε ο Κώστας με τις ιστορίες, θα σας λέω και μια ιστορία κάθε φορά. Λοιπόν, είχε πει το εξής, ή το είχα διαβάσει κάπου αλλού, μπορεί και κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας τύπος, ο οποίος, ρε παιδί μου, ήθελε να αγοράσει καμήλες. Και υπήρξε μια περίοδος στην έρημο που οι καμήλες ήταν σε ξεφτυλιστική τιμή. Ήταν πάρα πολύ φθηνές οι καμήλες, ρε παιδί μου, όμως επειδή η παρέα εκεί πέρα, τέλος πάντων το χωριό, ενώ ήταν πολύ φθηνές, δεν τον έβλεπε να πάει να αγοράζει καμήλες, ρε παιδί μου, ενώ ήξεραν ότι ήθελε να πάρει καμήλες για το σπίτι του και γι' αυτά. Μετά από χρόνια, μετά από καιρό, μετά από αρκετό καιρό, ξαφνικά η τιμή των καμήλων, καμήλες ρε παιδί μου, η τιμή τους πήγε στα ύψη. Και ξαφνικά ενώ δεν συνέφερε, τον είδα να πηγαίνει και να αγοράζει πάρα πολλές καμήλες. Και τότε τον πιάνει ένα συγχωριανό σου αυτό το τύπο και του λέει, για ποιο λόγο τότε που οι καμήλες ήταν φθηνές, δεν τις αγόραζες, που ήταν ευκαιρία και ήταν επάμφθηνα να κάνεις τη δουλειά σου και πας και τις παίρνεις τώρα μετά από τόσο καιρό που είναι πολλαπλάσια και δεν σου συμφέρει καθόλου και παίρνεις και τόσες πολλές. Και είπε το πολύ απλό πράγμα ότι ξέρεις κάτι, όταν οι καμήλες ήταν φθηνές, εγώ δεν είχα να τις αγοράσω. Σήμερα που οι καμήλες έχουν ακριβήνει, μπορώ να τις αγοράσω. Γιατί εκείνη την περίοδο δεν είχα για να το πάρω. Ναι, γενικά το κάθε πράγμα είναι στον καιρό του και ξέρεις, πάντα προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ούτε να μετανιώνω για αγορές. Χαίρομαι ιδιαίτερα άμα έχω και τα λεφτά και την κρίση. Αυτά τα δύο πάνε πολύ καλά πακέτο. Να βρίσκω ευκαιρίες και να χτυπάω ευκαιρίες. Αλλά προσπαθώ να απολαμβάνω την κάθε μου αγορά. Είτε πρόκειται για τώρα, είτε για το τέτοιο και αυτά εδώ δεν πάνε χαμένα. Δεν πάνε ποτέ χαμένα. Εν τω μεταξύ, χθες μιλούσα με ένα μαθητή μου που είναι γυμνάσιο και μου λέει: Πόπο, λέει, προετοιμάζομαι τώρα για μεθαύριο που κλείνουν τα σχολεία και θα οργανωθούμε να πάμε να κάψουμε τα βιβλία μας. Και είναι, μου ήρθε στο μυαλό μια απορία που είχα πάντα, ρε παιδί μου, από τότε που ήμουν παιδί. Γιατί θυμάμαι πολλούς συμμαθητές μου που όταν κλείναν τα σχολεία. Να. Τώρα το αλλάζω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, από τότε που ήταν σε φάση. Με τα. Από τότε που ήμουν εγώ παιδί, ξαναλέω. Να έχω τον καημό, αυτόν τον καημό του να κάψω τα βιβλία. Τέλος πάντων, εγώ προσπαθούσα χθες να του πω: Πιστεύω ότι άμα πάρεις κάτι ακριβά θα μπεις στη διαδικασία να το δεις καλύτερα. Ανάλογα τι φάση είσαι και πώς το βλέπεις. Νομίζω μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ανάλογα στο πώς είσαι και πώς σου έχει κάτσει. Για να αφιερώσεις τον χρόνο που θες. Θα το δεχθώ. Θα το δεχθώ στη φάση του να διαλέγεις ποιοτικά και να είσαι λίγο πιο εκλεκτικός. Ναι. Πάντως. Και ήμουν σε φάση και σκεφτόμουν και κάνα μια συζήτηση στο μάθημα. Ότι ρε παιδί μου, το να καίσει ένα βιβλίο, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όπως είναι το Fahrenheit. Αν έχετε διαβάσει το Fahrenheit, είναι πολύ καλό βιβλίο πάνω σε αυτό. Θα καταλάβετε πάρα πολλά για αυτό που θέλω να σας πω τώρα. Αλλά. Το να καίσει ένα βιβλίο, για παράδειγμα, το θεωρούσα πάντα κάτι το οποίο έκαναν μόνο τα φασιστικά και τα σούπερ ακραία καθεστώτα. Γιατί ακόμα και λάθος να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να μην σ' αρέσει, χάρισε το, μπορεί να βρει το σπίτι του κάπου αλλού. Δηλαδή, ακόμα και να μην σ' αρέσει ένα βιβλίο, μην το κάψει, μην το πετάξει, μην οτιδήποτε. Χάρισε το. Δηλαδή, θεωρούσα από παιδί την είχα αυτή την άποψη. Το να καίσει ένα βιβλίο είναι το πιο περίεργο και το πιο άθλιο πράγμα που μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου. Και του είπα το εξής.
Τι λες, καλησπέρα, καλησπέρα, Εύελιν. Ενώ σε έκταση δεν θα νοιάζει και τόσο. Ναι, όντως. Λοιπόν, και... του είπα το εξής και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, όσοι μαθητές θέλουν να κάψουν τα βιβλία τους οτιδήποτε. Αν και ήθελα σήμερα να κάνω για τις Πανελλήνιες, αλλά θα το αφήσω λίγο πιο μετά να μιλήσω για τις Πανελλήνιες, να κάνω επεισόδιο αφιερωμένο σε αυτό. Γιατί έχω πολλά να πω. Καλύτερα, βάλτε σε ένα κουτί σιδερένιο, μεταλλικό, οτιδήποτε βρες, πλαστικό και θάψ' το. Βάλε και το όνομά σου μέσα και θάψ' το. Από το να το κάψεις, θάψ' το. Μετά από 200-300 χρόνια θα το βρούνε και μπορεί να βοηθήσεις κάποιον στο μέλλον. Ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό, από το να κιάσεις τα βιβλία σου, καλύτερα βάλτε σε ένα κουτί, γράψεις και το όνομά σου κάπου, πλαστικό κατά προτίμηση, και θάψ' το. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Λοιπόν, προσωπικά λοιπόν να κακοποιώ τα σχολικά μου βιβλία, τα έχω όλα. Είμαι 33, έχω όλα μου τα βιβλία από τότε που πήγαινα πρώτη δημοτικού μέχρι και σήμερα. Τα έχω όλα, όταν λέμε όλα, όλα. Αλλά σκεφτείτε το αυτό, όσοι έχετε πέσει σε mood να κάψετε βιβλία σε σχολικά οτιδήποτε, βάλτε τα σε ένα πλαστικό κουτί. Πετάξτε και ένα πλαστικοποιημένο τέτοιο με το όνομά σας μέσα, 1000 χρόνια και θα κάνουν να λιώσουνε. Μη σας αγχώνει καν. Και ανοίξτε μια τρύπα. Στο χωριό. Αυτά θα μείνω στο χωριό μέχρι να φύγω να κάνω να αγοράσω σπίτι ή να φτιάξω σπίτι μια μέρα και να τα τακτοποιήσω. Μ' αρέσουν τα βιβλία μου. Γενικά θα σου πω. Τα βιβλία μου τα σχολικά. Πάμε να τους δώσουμε. Ξέρω ποιοι καίγανε ανά τους αιώνες βιβλία. Λοιπόν, αλλά. Προσωπικά αυτό με τα σχολικά, ρε παιδί μου, κυρίως, είναι σε φάση όπως και με τα παιχνίδια. Θα τύχει μια φορά στα 3 χρόνια, στα 5 χρόνια, να πάω στο χωριό και απλά θα τύχει να ανοίξω τη βιβλιοθήκη. Αυτή η μία ώρα που θα περάσω. Να, Ναζί, ναι, Ναζί φασιστικά, το είπα στην αρχή. Και όχι μόνο, και πιο παλιά, και στο Μεσαίωνα και έγανε βιβλία ή οτιδήποτε. Θεωρούσαν με οτιδήποτε. Και έγανε και ανθρώπους κάποτε. Οπότε όχι μόνο βιβλία. Λοιπόν, αυτή η μία ώρα που θα περάσω με το βιβλίο, σε μένα μου δημιουργεί όλες τις αναμνήσεις που μου τις ξαναφέρνει. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα, μία ώρα, δύο ώρες που θα είμαι πάνω από ένα σχολικό μου και θα γυρνάω, ρε παιδί μου, και θα βλέπω το παρελθόν. Είναι το συνέστημα αυτό υπέροχο. Και θέλω αυτό το συνέστημα να το νιώσω και μεγάλος. Δηλαδή, μετά από 30, μετά από 20, μετά από 10 χρόνια, άμα τύχει και τα ξανανοίξω αυτά τα βιβλία, θέλω να νιώσω το ίδιο πράγμα. Και ξέρω ότι θα το νιώσω, οπότε για μένα μένω στη βιβλιοθήκη, στην ντουλάπα βασικά, μετά από χρόνια, όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, δημιουργείς. Μα το γελάς. Ρε, Αντώνη, πραγματικά το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Επίσης, έχω σκεφτεί να φτιάξω time capsule. Θα φτιάξω time capsule κάποια στιγμή. Πριν από μερικά χρόνια βρήκανε μία και ανοίξανε του Ιουλίου Βέρν που είχε μέσα στον τάφο του. Πω. Πάντα μ' άρεσε το time capsule. Να βάλεις πράγματά σου και να τα βρούνε στο μέλλον. Λοιπόν. Όλα και όλα. Εγώ και τετράδια έχω. Όλα με τα σχολικά τα έχω. Όταν μάλιστα ξεκίνησα να κάνω μαθήματα ιδιαίτερα πολλές φορές, θυμάμαι τα πρώτα μου χρόνια χρησιμοποιούσα τα μαθητικά μου τετράδια. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι ο τρόπος που έγραφα όταν ήμουν μαθητής ήταν πολύ κοντά στον τρόπο που διδάσκω. Και λέω, τέλος και το ξέρω από τότε, ρε παιδί μου, το πώς σημείωνα και το πώς κρατούσα σημειώσεις. Τα έχω αυτά ακόμη, ειδικά του μετέπειτα λυθείου. Λοιπόν. Τι άλλο είναι παρακαταθήκη για τα παιδιά, ανήψη, εγγόνια. Ξέρεις, και το έχω συζητήσει. Το έχω συζητήσει πρόσφατα το συγκεκριμένο πράγμα. Προφητής. Μπορείς να γράψεις δικές σου προφητείες. Θα ήταν γαμάτο αυτό. Λοιπόν. Αυτό με τα παιδιά και τα εγγόνια, ξέρεις, ένα από τα μεγαλύτερα μου τέτοια, γιατί ξέρω ότι θα συμβεί αυτό. Πες ότι έχω όλο αυτό το πράγμα, ωραία. Και θα φτιάξω κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα στο μέλλον, να πάρουμε κι άλλα δουλειά, θα βγουν κι άλλα να διαβάσουν. Εγώ μια μέρα θα πεθάνω. Μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι και νύχτα, δεν ξέρω. Μετά από χρόνια, αλλά μια μέρα θα πεθάνω. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι από τα παιδιά μου ή από τα εγγόνια μου ή οτιδήποτε, πολύ λίγοι θα έχουν τιμέντα να ασχοληθούν με το, να έχουν το ίδιο μεράκι με μένα. Δεν ξέρω, αλλά στο μυαλό μου το έχω ότι είναι πολύ. Να είναι, δεν ξέρω τι αποκόνωση θα κάνω ή όχι. Αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου ότι κάποιος έχει τη δική μου μέντα με τα βιβλία. Εμένα πάντως. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαινα στη γιαγιά μου, η οποία είχε τύχει να κρατήσει τα παιδικά βιβλία του πατέρα μου και του. Κάποια από τα παιδικά βιβλία του πατέρα μου και της θείας μου περισσότερο, εγώ τα έψαχνα και τα ανακάλυψα αυτά τα βιβλία. Και έχω, ας πούμε, το σχολικό βιβλίο της φυσικής της θείας μου του 1961. Και ήταν η φάση, ξέρεις, όταν τα ανακάλυψα όλα αυτά και τα έβλεπα, ήμουνα. Ήταν πολύ ωραίο. Για μένα σαν να ανακαλύπτω ένα θησαυρό. Βρήκα πεταμένο
ένα τετράδιο μέσα στο χαμό, στο οποίο ήταν ένα ημερολόγιο της θείας μου. Η οποία θεία μου, στα 21 της, έφυγε και πήγε και γυναικαλόγρια. Και μέχρι τα 21 κάτι έγραφε τις σκέψεις της σε ένα τετράδιο, σαν ημερολόγιο. Και το βρήκα χαμένο μέσα στα... Κανένας δεν το είχε διαβάσει αυτό. Υπήρχε απλά χαμένο μέσα σε βιβλία. Και ήμουνα σε φάση, καθόμουν και διάβαζα και λέω... Okay. Δηλαδή, έβλεπα τις σκέψεις και τις ανησυχίες που είχε η θεία μου, την οποία κάνουμε κάθε 10 χρόνια να τη δω, άμα θα πάω Καστοριά, μια στο τόσο και την δω. Και είναι σε φάση, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Είναι οι ανησυχίες της, όλα αυτά εδώ μέσα υπήρχαν γραμμένα. Και το έχω αυτό το πράγμα. Αν δεν το έκανα εγώ, το πιο πιθανό ήταν θα τα πετούσαν όλα μαζί αυτά και θα χανότανε. Ή για παράδειγμα, θυμάμαι, είχα πάρει ένα βιβλίο της γιαγιάς μου και είχα βρει κάπου μέσα στο βιβλίο αυτό που διάβαζε η γιαγιά μου. Είχα βρει ένα χαρτάκι, στο οποίο είχε σημειώσει η γιαγιά μου, είχε γράψει ένα ποίημα. Και λέω, οκ, δηλαδή αν εγώ αυτό το πράγμα δεν το είχα πάρει και δεν είχα την μέντα να κάτσω να το ξεφυλίσω, να το ψάξω, να οτιδήποτε, κανένας, βασικά κανένας, μόνο εγώ τα ξέρω αυτά, γιατί μόνο εγώ τα ψάχνω αυτά. Αλλά καταλαβαίνετε πώς σας τοποθέτω, δηλαδή ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα, ένας, δεν θα είναι πολύ, ένας θα είναι ρε παιδί μου στο μέλλον που θα τα δει και θα χαρεί. Εγώ χαίρομαι με αυτά τα πράγματα, είναι σαν να ανακαλύπτω θησαυρό. Δηλαδή, άσε με σε μια βιβλιοθήκη και άσε με να ψάχνω, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο όμορφο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό που θα ήθελα πάντως, η αλήθεια είναι, αν ποτέ φτιάξω κάποια βιβλιοθήκη, θα ήθελα να τα δώσω κάπου να μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι άνθρωποι. Στο μέλλον, ίσως. Θα δούμε μέχρι τότε. Λοιπόν, έχει δει χαμό συγκροπάκια για ρέτρο αντικείμενα 20-30 ετών πίσω. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό θα φεύγανε πιο γρήγορα, αλλά πέρα από αυτό. Είναι το συναισθηματικό μέσα σε όλο αυτό, νομίζω, που μπαίνει περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Αχ, τι όμορφα. Πάρα πολύ ωραία χρόνια εκείνα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτά εδώ δεν νομίζω ότι θα οτιδήποτε. Επίσης, έχω πει, το θυμάμαι, το σκέφτομαι στον εαυτό μου, τα έχω πει αυτά. Μ' αρέσει που το λέω. Εγώ έχω πει, αλλά μόνος μου, τα έλεγα μόνος μου, τα σκεφτόμουν. Ότι ξέρεις, καμιά φορά, έτσι όπως διαβάζω ένα βιβλίο μου, ρε παιδί μου, τυχαίνει να πέφτει καμιά τρίχα μέσα. Να λέω, μετά από χρόνια θα το βρει κανένας. Θα λέει, οπ, ένα βιβλίο, έχει μέσα και DNA. Και νου να άραγε, κάτι θα τον κλωνοποιήσουμε μετά από 200 χρόνια και θα βγει ένας κόστος του. Όχι, εντάξει. Χαζομάρες που σκεφτόμουν μερικές φορές καθώς διάβαζα βιβλία. Anyway. Λοιπόν, μήπως έπρεπε να γίνει. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σας πω, θεωρούσα ότι η ιδανική δουλειά για μένα είναι απλά. Γιατί στο λύκειο που ήμουνα, τους φυσικούς, επειδή είχαμε πάρα πολλούς φυσικούς, έναν από τους φυσικούς ή δύο από τους φυσικούς τους βάζανε στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, η δουλειά ενός από τους πολλούς φυσικούς που είχαμε ήταν στη βιβλιοθήκη μόνιμα. Και ήμουν σε φάση. Πάρτε με στο λυκείο σας, κάντε με φυσικό να γίνω ρε παιδί μου και να μπω εκεί μέσα. Να κάθομαι στη βιβλιοθήκη μόνος μου και να έρχονται. Είναι ένα το μεγάλο μονίρο αυτά. Δηλαδή, αν αύριο με ερχόταν 1 εκατομμύριο ευρώ, θα έφτιαχνα ψαλέσκι να το πούμε, ένα τεράστιο χώρο με βιβλιοθήκες, με υπολογιστές, με πράγματα και θα το είχα ρε παιδί μου να έρχονται τα παιδιά της γειτονιάς, θα κάνω δωρεάν μαθήματα. Τα όνειρά μου αυτά είναι. Το να μην εξαρτώμουν από χρήματα ή από οτιδήποτε και θα έκανα δωρεάν μαθήματα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια ή οτιδήποτε, που έχουν όμως την ικανότητα και δεν παίζουν με αυτά, το έχουν μεράκι, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν σπουδές ή οτιδήποτε, να πάνε σε φροντιστήρια, γιατί δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν φροντιστήρια. Και ξέρω πολλά παιδιά, και εγώ ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά όταν ήμουν μικρός, που μπορεί να έχεις την ικανότητα, ρε παιδί μου, να έχεις τα τέτοια, αλλά. Η λίγο εξτρά καθοδήγηση δεν μπορείς να την υποστηρίξεις οικονομικά. Και τέλος πάντων, θα ήθελα να έχουμε ένα τέτοιο χώρο, στον οποίο θα μπορούν να έρχονται παιδιά από το να αλυτεύουν ή από το οτιδήποτε και να μείνουν. Να έρχονται να αράζουν, να παίζουν επί τραπέζια, να βρίσκουν βιβλία, να διαβάζουν. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά που έχουν αυτό το μεράκι και δυστυχώς δεν βρίσκουν χώρους. Εγώ ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά όταν ήμουν τότε παιδί, anyway. Και να κάνω μαθήματα σε παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη και που έχουν ταλέντο πάνω σε αυτό και να μπορούσα να τα βοηθήσω, ρε παιδί μου, λίγο να αποκτήσω μια δομή στη σκέψη τους. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα. Τώρα, ξέρω εγώ, κάποια μέρα μπορεί. Λοιπόν, δεν είναι και άνθρωποι και πολλά πράγματα. Και αυτό θα ήταν πολύ ωραίο για σκέψου, έτσι, πάρα πολύ όμορφο. Γενικά, πολύ χώρος. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ. Για να μπορέσει. Τέλος πάντων, ένα από τα πράγματα που εγώ, αν ήμουν παιδί, θα με ενθουσίαζε. Αν και κάτι μου λέει ότι μόνο εμένα θα ενθουσίαζε, δεν θα ενθουσίαζε κανέναν άλλον. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, είχα την ψευδαίσθηση ότι
πράγματα που άρεσαν σε μένα ήταν και πράγματα που θα άρεσαν σε άλλους. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι τελικά ήταν η δική μου ψευδαίσθηση μόνο. Ότι το δικό μου το. Τελικά ήμουν ένα περίεργο παιδί. Ήμουν ένα πολύ περίεργο παιδί. Το καταλαβαίνω τώρα μεγαλώνοντας. Αλλά εντάξει, καλή αργά παρά αργότερα. Τέλος πάντων, και θα περάσω. Πολυχώρος μάθησης και τεχνολογίας. Αυτό ήταν πολύ γαμάτο, Κωνσταντίνε. Θα ήταν πάρα πολύ γαμάτο. Να ασχοληθείς με ρομποτική, να ασχοληθείς με βιβλία, να ασχοληθείς με παιχνίδια. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να έρχονται παιδιά και να μαθαίνονται. Φαίνεται περίεργο. Τώρα σε εσάς μπορεί να φανεί περίεργο σε κάποιους που δεν ασχολείστε. Αλλά. Ας πούμε, το έχω πει. Ότι αν μια μέρα με αξιώσει ο Θεός και κάνω παιδιά, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Δεν θα με χαλούσε ο γιος μου να ασχοληθεί και να γίνει επαγγελματίας της Dota ή επαγγελματίας ενός παιχνιδιού και να πάει σε τουρνά και να βγάζει εκατομμύρια. Δεν θα με χαλούσε καθόλου. Δηλαδή, θα ήθελα μέσα σε όλο αυτό τέτοιο να μάθαινα και κάποια τέτοια πράγματα σε παιδιά. Θα ήταν πολύ ωραία, θα είχε πολύ πλάκα. Anyway, και όντως ο Κώστας ξυπνά από το όνειρο. Είναι, γι' αυτό σου λέω, είναι όνειρο, δεν είναι κάτι. Και θα πάω σε κάτι το οποίο. Εδώ βλέπω. Ότι είναι πρώτος του 2005. Και επειδή βλέπω ότι και ο Αντώνης, το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν το βιβλίο Αντώνη, είναι η μύθη των Οτόρι. Είναι λίγο διαφορετικό, τώρα το πάμε λίγο μακριά στο μυθιστόρημα. Είναι ιαπωνικό μυθιστόρημα αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το, βέβαια η αλήθεια είναι με το Μπέρτο Έκο, με το Dan Brown και. Είναι η μύθη των Οτόρι και είναι με το γρασίδι για προσκεφάλι. Είναι το δεύτερο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, στη σειρά. Αντώνη, εσύ δεν είχες πάρει, τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι το έχουμε πει για αυτά τα βιβλία. Με τον Οτόρι Τακέο. Έτσι λέγω τον πρωταγωνιστή, μου έχει μείνει από τότε. Λοιπόν. Είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς και υπάρχουν άλλα δύο. Είναι το Η Παγίδα των Αηδονιών και το τρίτο που βγήκε πιο μετά. Ένα από τα που τα συνιστώ είναι τρομερή, είναι Λίαν Χέρν. Τρομερό βιβλίο. Τρομερό μυθιστόρημα. Γενικά, όσοι έχετε ασχοληθεί, ταξίζει και με το παραπάνω. Πανέμορφη τριλογία και πάμφθινη τριλογία. Το πρώτο του 2005 το είχα πάρει αυτό. Ναι, είναι από τα αγαπημένα μου και ξεκίνησε. Ναι, ναι. Γιατί ήμασταν τότε, θυμάμαι, στα πρώτα έτη και το συζητούσαμε. Θυμάσαι. Και μου είχες πει και για τα άλλα. Λοιπόν. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Όποιος θέλει να ασχοληθεί και λίγο παραπάνω με τον Ιαπωνικό πολιτισμό, είναι ένα πολύ καλό introduction και πάρα πολύ μικρό. Και είναι βιβλίο της μιας μέρας. Κυριολεκτικά βιβλίο της μιας μέρας. Αξίζει πάρα πολύ. Πατάκης. Πόσο έκανε αυτό. Δεν θα έκανε. Τιμή πουθενά. Πουθενά τιμή. Κάνα 20 αρικάκι θα το έχει. 18 ευρώ. 14 ευρώ. Ψέματα. Ήταν φθηνό. Σας ξαναλέω. Είναι με το γρασίδι για προσκεφάλι, η παγίδα των Αηδονιών και έχει και το τρίτο που δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Τι όμορφη, οι ήρωες πολύ όμορφα δομημένοι ήταν από τα αγαπημένα. Και μετά έρχεται ένα από τα βιβλία, εντωμεταξύ σήμερα το βλέπω να μην σας πάω καθόλου, να μην σας κουράσω καθόλου όμως, θα ήταν τόσο σμούθ το σημερινό επεισόδιο. Και είναι σε φάση, θυμάμαι, λες και περάσαν χρόνια. Έβλεπα τη Στίβα και βλέπαμε τη Στίβα πριν και λέμε, ωπ, σε φάση αυτά τα 200 ώρες. Μέσα σε 60 λεπτά για ο Κώστας τα ξεπέταξε έτσι, παπ, έτσι τα έφαγε. Λοιπόν, ένα από τα βιβλία και κάπου εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει κι άλλο ένα, το οποίο δεν θυμάμαι που το έχω βάλει. Το έχω βάλει, και σας έχω μιλήσει και γι' αυτό. Πού το έχω βάλει. Το μαγικό βουνό, μωράκι. Μαγικός κύκλος είναι. Ποιο είναι. Α, ναι, μισό λεπτάκι. Ναι. Γιατί πάνε πακέτο και δεν το πήρα. Και το έβλεπα και δεν το πήρα. Λοιπόν, ένα από τα βιβλία που ξεκίνησαν επίσης εκείνη την εποχή λίγο πιο μετά. Πρέπει να είναι και λίγο πιο μετά. Το 2005 είναι, αυτό είναι ένα χρόνο μετά. Καθρίν Νεβίλ. Την λατρεύω. Αν μπορώ να πω ότι με Dan Brown. Ο Έκο, εντάξει, ο Ντέκο κυρίως για το όνομα του Ρόδου είναι σε φάση που μου αρέσει γι' αυτό. Όχι, τα άλλα του δεν είναι ωραία, αλλά είναι σε φάση εκεί πέρα. Όσοι αγαπάτε αυτό το είδος, ένα από τα βιβλία που ξεχώρισαν, ένα από τα βιβλία που πραγματικά ξεχώρισαν πάρα πολύ είναι αυτό εδώ. Το 8, Καθρίν Νεβίλ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά επεισόδια έχω αναφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο. Το έχουν αναφέρει και παιδιά στα σχόλια από κάτω πολλές φορές. Είναι ένα βιβλίο αγαπημένο. Ένα βιβλίο το οποίο
ήταν το πιο ιδιαίτερο βιβλίο που διάβασα σε αυτό το στυλ, σε αυτό το είδος. Έχει να κάνει με ένα σκάκι, το σκάκι του Μογκλάν, το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο με έκανε να το ξεχωρίσω κυρίως γιατί, εν τω μεταξύ, μπροστά ο Κώστας, υπογραφή Κώστας Ατσική Λίμνου, ένα του 2005, 22 ευρώ κι αυτό. Βιβλίο και 20 ευρώ τώρα που το βλέπω ξανά. Επίσης, ωραία υπογραφή έχω κάθε φορά που το βλέπω. Είναι τελείως διανυσματική, σας το λέω, το έχω ξαναπεί νομίζω, πως ο Κώστας από μικρός ήξερε ότι θα γίνει φυσικός. Η υπογραφή του είναι τελείως διανυσματική. Anyway. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μου άρεσε αυτό το βιβλίο και εκεί ήταν που πρώτη φορά γνώρισα την Καθρίν Νεβίλ. Ναι, έχει πάρα πολλές ιστορικές πληροφορίες και πραγματεύεται δύο εποχές. Επίσης έχει μέσα... Είναι αυτά τα ωραία που βρίσκεις μέσα στα βιβλία. Έχει μια απόδειξη από πετρέλαιο. Μπράβο. Μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τώρα πώς κατέληξε η απόδειξη με το πετρέλαιο μέσα στο βιβλίο, ποτέ δεν κατάλαβα. Μάλλον θα το τσίπισα από το σπίτι για να το βάλω για σελιδοδείκτες. Οι σελιδοδείκτες μου, επειδή μου αρέσουν οι σελιδοδείκτες, μπορεί να αγοράζω τρελούς σελιδοδείκτες. Έχω οι μαγνητικοί είναι οι αγαπημένοι μου σελιδοδείκτες, αυτοί που κουμπώνουν μαγνητικά. Αλλά ο Κώστας πάντα οι αγαπημένοι του σελιδοδείκτες ήταν οι αποδείξεις. Έπαιρνε μια απόδειξη, παπ, πάρτιν. Καλύτερο σελιδοδείκτης από τις αποδείξεις από τα ψώνια δεν υπάρχουν παρεμπιπτόντως. Σας το λέω από πείρα. Μπορεί να αγοράσετε το πιο γαμάτο σελιδοδείκτη. Το πιο ωραίο, το πιο. Έχω μέχρι πεταλούδες σελιδοδείκτες που τους βγάζεις και πετάνε, είναι σαν να πετάνε πεταλούδες από πάνω. Μην ρωτάτε γιατί, αλλά μου αρέσανε και τα πήρα. Ήταν πολύ ιδιαίτερη. Αλλά μου αρέσουν περισσότερο οι μαγνητικοί σελιδοδείκτες, ξαναλέω. Τι κουμπώνουν και δεν πέφτουν. Αλλά οι καλύτεροι σελιδοδείκτες είναι οι αποδείξεις από τα ψώνια. Πιο όμορφο πράγμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, και μπορείς μετά από 200 χρόνια που θα το ανοίξεις να υπάρχει ακόμα η απόδειξη μέσα. Λοιπόν, και μ' άρεσε πάρα πολύ που λέτε το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί πραγματεύεται δύο εποχές. Είναι κεφάλαιο-κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο παίζει τώρα, ένα κεφάλαιο νομίζω παίζει, Αντώνη αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν στην Γαλλία της Επανάστασης. Εκεί μέσα πρέπει να ήταν χρονικά. Οπότε εκεί στους Ναπολεόντιους, μεταξύ Επανάστασης και Ναπολεόντιων πολέμων, χρονολογικά εκεί 1780 κάτι με 1800 κάτι, και το άλλο είναι τώρα. Μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί διάβαζες το παλιό τέτοιο, πήγαινε στο παρελθόν. Διάβαζες το σήμερα, τέλειωνε, πήγαινε στο παρελθόν. Δεν είχα ξαναδιαβάσει κάτι παρόμοιο. Με ενθουσίασε, έχει πολλές ιστορικές πληροφορίες, όπως επισημαίνει και ο Αντώνης από κάτω. Έχει πάρα πολύ ωραία γραφή. Νομίζω ότι δικαιολογημένα το συγκεκριμένο αξίζει κάποιος να το διαβάσει. Νομίζω ότι αξίζει να δώσει. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 7-8 ευρώ. Τίποτα, τζάμπα πράγμα. Πάρτε κόσμο, πάρτε κόσμο. Πάρτε τώρα που γυρίζει. Και εγώ όμως μετά από αυτό την πάτησα σαν άλλος. Είναι αυτό ρε παιδί μου, βλέπεις ένα βιβλίο. Πάντα την πατάω έτσι. Αλλά δεν φταίω, εγώ ας γράφω ένα καλύτερα βιβλία. Εγώ έχω καλή καρδιά να δώσω και τα λεφτά μου και την προσοχή μου. Αλλά. Τέλος πάντων, ένα από τα πράγματα λοιπόν που. Ένα από τα βιβλία που με εντυπωσίασαν, γιατί σκεφτόμουν ότι ξέρεις, αν μ' άρεσε το 8 τόσο πολύ, το επόμενό της που λέγεται Μαγικός Κύκλος. Ήταν της Νεβίλ, ευτυχώς το πήρα σε προσφορά όπως βλέπετε, 9,90. Επίσης ποτέ δεν κατάλαβα γιατί βάζανε αυτοκόλλητα που δεν ξεκολλάνε πάνω. Είναι από τα πράγματα που ποτέ δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι, πραγματικά. Εγώ παιδιά, τα λεφτά μου θα σας τα δώσω! Εγώ και την προσοχή μου για τα λεφτά μου, αλλά άμα δεν τα θέλετε, εγώ δεν φταίω. Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί να βάζουν αυτοκόλλητα πάνω που δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Για να το καταστρέψεις όλο. Ας είναι ό,τι να είναι το βιβλίο, δεν με νοιάζει, αλλά πραγματικά. Όπως και στα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Το βιβλίο το συγκεκριμένο κατάλαβα ότι θα είναι φόλα. Γιατί παρασύρθηκα, δείτε τι γράφει. Καθρίν Νεβίλ, από τη συγγραφέα του 8, στο βάζει και πάνω, σου πει αν δεν σε έψησε, θα σε ψήσει ότι είναι η Καθρίν Νεβίλ, ρε παιδί, με γράψει και το 8, βιβλίαρο, άρα τι θα είναι αυτό, θα είναι τίποτα κάτι χειρότερο. Μην το αγοράσετε, ούτε τα 5 ευρώ δεν μην τα δώσετε για το συγκεκριμένο βιβλίο. Κατάλαβα ότι θα είναι φόλα από την πρώτη σελίδα κιόλα. Δηλαδή, ξεκινάει η εισαγωγή και ξεκινάει μια ωραία ιστορία. Η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Οι ήρωες εξαφανίζονται, τους ξεχνάει. Τον τρόπο που χάνεται δεν έχει αντίκτυπο πουθενά στο το βιβλίο. Και λες, η εισαγωγή ήταν απ' άλλο βιβλίο. Δηλαδή, ξεκινάς ένα βιβλίο και λες, οκ, ωραίο, το ξεκινάει ωραία. Αλλά σε φάση ότι
κάπου χάνεται όλο αυτό. Δηλαδή, οι πρώτες σελίδες, οι ήρωες, δεν έχουν αντίκτυπο. Είναι σαν να ανοίξεις ένα βιβλίο, να ξεκινάς να διαβάζεις και μετά από 10 σελίδες να λέει και κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να μιλάμε για το διάστημα και μετά από 5 σελίδες. Α, και που λέτε και στην Μεσαιωνική Αγγλία, ο Σέξπιρ έγραψε αυτό και αυτό και αυτό. Και στο τέλος, και λες, πού πήγε το αρχικό. Σχετικά με η Ιαπωνία είναι το Shogun, πολύ ωραίο. Και ωραία σειρά παιχνιδιών επίσης τα Shogun από τα Total War. Σαν τις ταινίες που λένε το σκηνοθέτης στάδιο επιτυχίας. Μα αυτό πλασάρουν αυτά τα βιβλία. Δηλαδή, σου λέει, Dan Brown έγραψε και άλλα 15 γαμάτα βιβλία. Αν το είδατε στο σημερινό επεισόδιο, έχουμε τουλάχιστον 3 τέτοια βιβλία. Είναι του Dan Brown το Αρκτικός Κύκλος. Από τον Dan Brown που έγραψε τον Κώδικα Da Vinci. Πάρε το γαμάτο. Από το. Ποιο άλλο ήταν. Από την Καθρίν Νεβίλ, η οποία έγραψε το τάδε τάδε τάδε, πάρτε το γαμάι. Αλλά το 8 είναι καλύτερο, μην το πάρετε καν. Μακριά θα πω εγώ. Μια απογοήτευση είναι αυτό το βιβλίο. Και κάπου τώρα βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, θυσίασα το χρόνο μου για να διαβάσω αυτό εδώ το μικρό βιβλίο, το οποίο είναι και πόσες σελίδες. 676 σελίδες. Δεν βαριέσαι. Δεν το ξοδεύω χρόνο για άλλα και για άλλα. Για 700 σελίδες βιβλίο, ρε φίλοι, τώρα. Οπότε την πάτησα εγώ, σας γλίτωσα από 700 σελίδες σας σκουπιδιαβάσματος. Μην το πάρετε ποτέ αυτό. Λοιπόν. Και. Θα πάω στο τελευταίο. Το οποίο πάλι είναι διαφορετικό το είδος. Είναι πολύ μεταγενέστερο. Ο χρόνος είναι. Μα μην το λες. Ο χρόνος είναι σχετικός. Και τώρα θα μου πει κάποιος, α, πώς είναι φυσικός και μιλάει για τη σχετικότητα. Όχι, δεν το λέω έτσι. Ποτέ δεν το εννοούσα έτσι. Ο χρόνος, να σου πω κάτι. Ο χρόνος έχει την αξία που του δίνεις. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα. Όλοι μας το περάσαμε αυτό. Κι εγώ μια εποχή μόνο τέτοια διάβαζα. Και όλα αυτά έχουν διαβαστεί μέσα σε λίγους μήνες. Πού να το πιάσω τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το βλέπω και φεύγω χιλιόμετρα από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά. Ήταν υπόθεση συνολικά 2 μηνών για μένα να τα διαβάσω. Που τώρα τα βλέπω και λέω, Χριστέ μου, έχω διαβάσει πιο πολλά σε 2 μήνες κάποια στιγμή. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μου πάει η καρδιά. Τώρα αυτό το πράγμα και να μην σου πει και κάτι, αλλά ένα από τα βιβλία που το πήρα από τον Άφλιο και ήταν και ο Αντώνης μαζί όταν το αγόρασα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, τότε έπαιζε και μετέπειτα, νομίζω σταμάτησε τώρα, το Strain, το The Strain του Del Toro. Τι σειρά, υπέροχη σειρά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λίγο έκανα κοιλιά από το δεύτερο season και μετά. Λοιπόν, καλά να σου πω, όταν τα παίρνω δεν μετανιώνω γιατί μου αρέσουν. Οπότε ναι, δεν θα πω, μετανιώνω μετά αν δεν μ' άρεσαν. Αλλά οκ. Okay. Και πάλι. Και θυμάστε το πράκτορα στο τσάκ, πώς λεγόταν είναι στα αγγλικά, που ήταν αυτός που έβλεπε και θυμόταν, έκανε ανάκληση. Αυτό ήταν γαμάτο κάποια στιγμή, να μπορείς να κάνεις ανάκληση όλα αυτά τα βιβλία που έχεις διαβάσει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Και που λέτε, στον Άφλιο όταν είχαμε πάει, πότε είχαμε πάει στον Άφλιο, ήταν όταν εγώ ορκίστηκα από φαντάρος. Στον Άφλιο πήγα σε τέτοιο, μεγάλη ιστορία, θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Ιστορίες από το στρατό είναι άπειρες. Και ο Κώστας ήταν ο κολόφαρτος. Ο ίδιος. Και που λέτε, τότε έβλεπα το Strain και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και δεν είχα καταλάβει ότι το έχει βγάλει και σε βιβλίο ο Del Toro, γιατί πρώτα το έβγαλε σε βιβλίο. Ήθελα να το κάνει σειρά. Δεν του δίναν το budget. Το έκανε σε βιβλίο, το έγραψε σε βιβλίο και σε κόμικ νομίζω. Και μετά του δώσαν το budget και το έκανε σε σειρά. Έτσι νομίζω πήγε η φάση του Del Toro. Γιγέλμο Del Toro, δεν είσαι Del Toro. Γιγέλμο Del Toro. Γιγέλμο Del Toro έχει κάνει και το Hellboy, αν δεν κάνω λάθος. Δύο Hellboy άρα. Λοιπόν. Και το Strain είναι μια τριλογία με βαμπύρ, ρε παιδί μου. Πάλι μυστήριο και αυτά, αλλά είναι λίγο πιο soft. Αυτό είναι το τέλος. Και ποιο είναι το αστείο. Το πρώτο season μ' άρεσε, το δεύτερο season μ' άρεσε. Δεν είδα. Καλά είμαι, εσείς πώς είστε. Ελπίζω να είστε καλά. Τελειώνουμε σιγά σιγά σήμερα, τα πήγα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι πιο ψηλά από μένα, άμα τα βάλεις στα τέτοια. Ενδιαφέρον. Τα Στριγκόι λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αυτό είναι το τρίτο από την τριλογία. Τα δύο πρώτα τα είδα σε σειρά, οπότε δεν μου πήγε η καρδιά να τα διαβάσω. Το βρήκα προσφορά 5 ευρώ. 5 ευρώ το βρήκα. Το τσίμπησα και το πήρα. Είναι από αυτά που δεν το. Και πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ελπίζω να περάσει καλά το υπόλοιπο τη ώρα. Τώρα ξέρεις, ψιλοκλίνουμε, αλλά ναι, είναι όλα αυτά τα ωραία βιβλία που διαβάζαμε τότε. Λοιπόν. Πανέμορφο.
Όποιος, εδώ είναι το conclusion της ιστορίας του The Strain. Όσοι έχετε δει τη σειρά The Strain, διαβάστε το, αξίζει. Είναι από τα βιβλία που πραγματικά το λέω και θα το λέω ότι αξίζει μέχρι και την τελευταία του σελίδα. Επίσης, δείτε τι όμορφα που έχει παλιώσει. Ενώ είναι καινούριο βιβλίο, είναι σε αυτό. Σε φάση έχει κάνει. Πώς πας και κάνεις ηλιοθεραπεία και στρώνεσαι με τα λάδια σου με το ένα σου με το άλλο σου για να πάρεις αυτό το όμορφο χρυσό χρώμα. Δες τι όμορφα που έχει παλιώσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει παλιώσει, ενώ είναι καινούριο βιβλίο σχετικά, ούτε πενταετίας δεν είναι πλέον. Και οι σελίδες του έχουν παλιώσει πάρα πολύ όμορφα. Είναι εντυπωσιακό θα πω. Δεν ξέρω που το είχαν, τι το είχαν όταν το αγόρασα. Αλλά. Συγκριτικά ρε παιδί μου, είναι πολύ όμορφο βιβλίο. Και τυπικά έχει το κλείσιμο της ιστορίας για τα Αστριγκόη του Ντελτόρο. Η φάση είναι βαμπύρ. Βαμπύρ και... πώς το λένε... Βαμπύρ και... βαμπύρ τα οποία προέρχονται από ένα άλλο περίεργο εντός που λέγεται Στριγκόη, ρουμανική φράση, η οποία... Να σας ευχαριστώ πολύ. Τα οποία ρε παιδί μου βαμπύρ ήταν... μεταδίδονταν, πώς το λέει, με σκουλίκια. Δηλαδή υπήρχαν κάποια μικρά σκουλίκια τα οποία, δεν θα σας το σποιλάρω, προέρχονται από εδώ μέσα. Πώς το λένε, όλοι το κουκλούζουν είναι εδώ μέσα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το συνιστώ. Τη σειρά δείτε την, σειράρα, πάρα πολύ όμορφη σειρά, αλλά το βιβλίο είναι απίστευτο. Και κάπως έτσι, αυτά είναι τα ολίγα. Μετά από ένα σημείο βέβαια, μεγαλώνοντας, γιατί και ο Αντώνης το είπε πολύ ωραία πιο πάνω, πλέον αυτά τα βιβλία δεν τα αντέχω καθόλου. Και δεν τα αντέχω γιατί δεν νομίζω ότι με έχουν να προσφέρουν κάτι άλλο. Τα χάρηκα όταν ήμουν παιδί, τα γεύτηκα όταν ήμουν παιδί, ήμουνα σε φάση όλα ωραία, όλα καλά, γαμάτα βιβλία, μα μου. Το μυστήριο ωραίο αξίζει μια φορά. Το προσέθεσαν ιό, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία, υπέροχα βιβλία τα περισσότερα από αυτά. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη περίοδο στη ζωή ενός ανθρώπου που μπορεί να τα χαρεί. Η δικιά μου περίοδο πέρασε. Σαν γέρος αισθάνομαι τώρα που το σκέφτομαι και λες: περάσαν τα δικά μου τα χρόνια. Η δικιά μου εποχή πέρασε σε εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Αλλά κάποιοι τα απολαμβάνουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή απολαμβάνω άλλα βιβλία περισσότερο. Να είμαι ειλικρινής. Και πιο παλιά βιβλία. Δηλαδή, όχι σύγχρονα τόσο, όσο πιο παλιά. Πιο κλασικά βιβλία απολαμβάνω αυτή την περίοδο τη ζωή μου περισσότερο. Τα συνωμοσιολογικά βιβλία. Δεν με γεμίζουνε. Αλλά υπήρξε μια περίοδος που με γεμίζανε και μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτό το μαρτυράει ο τρόπος που το διάβαζα. Γιατί όλα αυτά τα κατεβατά, αυτά εδώ τα γκουμούτσες, εγώ τα διάβαζα σε μια μέρα. Σας το έχω ξαναπεί. Που σημαίνει ότι εκείνη την περίοδο που το ανέφερε και ο Κωνσταντίνος πιο πάνω, δεν είναι πέταμα ή οτιδήποτε. Εκείνη τη φάση. Κάπως έτσι ακριβώς. Αλλά εκείνη την εποχή που λες και εσύ Κωνσταντίνε πιο τέτοιο, με γέμιζαν πάρα πολύ. Και με γέμιζαν πάρα πολύ και τα χαιρόμουν. Πραγματικά τα χαιρόμουν. Και κάπως έτσι, αυτά τα μικρά μυθιστορήματα, πιστεύω, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να τα βλέπω έτσι, σαν στήλη. Μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι με αυτά όλα τα τούβλα, άνετα. Και υπάρχει και βιβλίο που λέγεται Το Χάρτινο Σπίτι επίσης, μπορείτε να το πάρετε, το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ ωραίο. Λέει για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε και χτίσε ένα σπίτι από βιβλία, πολύ ωραίο, πολύ ωραία ιστορία, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τέλος πάντων. Τώρα που λέτε, ας τα βάλουμε στην άκρη, τώρα που λέτε απολαμβάνω άλλα, λίγο περισσότερο. Αυτή την περίοδο τι διαβάζετε εσείς, ποια έχετε πιάσει, τι είναι τα βιβλία σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτά που έχω ανοιχτά αυτή την περίοδο είναι το του Μπουσκάλια, δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, θα το τελειώσουμε όμως κάποια στιγμή, περιμένει και αυτό, το να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις. Και αυτή την περίοδο έχω ξαναεντρυφίσει στα παραμύθια, ψάχνω παραμύθια, όχι τόσο. Όχι τόσο. Η αλήθεια είναι ότι τότε, θα σου πω κάτι. Κάτι το οποίο δεν το έχει για να το συζητήσω ποτέ, αλλά το έχω πει διαφορετικά. Ότι όταν ήμουν εγώ παιδί, δεν είχα επιρροές. Τι θα πει δεν είχα επιρροές. Επειδή έζησα σε ένα πιο απομονωμένο περιβάλλον, χωρίς ίντερνετ, χωρίς πολλά πράγματα, χωρίς πολλά κανάλια, υπήρχαν μόνο τα βασικά κανάλια, ξέρεις, πήγαινα στο βιβλιοπωλείο και τα βλέπα μπροστά μου, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, τότε επειδή πουλούσαν αυτά στο βιβλιοπωλείο, τα είχαν έτσι, πάρτο. Και δηλαδή, στα βάζανε μπροστά και ήταν εντυπωσιακά.
Οπότε εγώ διάβαζα λίγο το εξώφυλλο, διάβαζα την ιστορία που και με ενθουσίαζε. Ήταν εκείνη η περίοδος που λέτε που και εγώ μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω το Strange, το Φαινόμενα, όλα αυτά που λέγαμε για τα συνωμοσιολογικά περιοδικά και τα ωραία, και τα μεταξύ του εξωγήινου με αυτά τα όμορφα, τα περίεργα. Αυτά διάβαζα τότε. Και καταλαβαίνετε ως επακόλουθο, αυτά εδώ όλα ήταν κάτι πιο ανώτερο, ρε παιδί μου, επειδή ήταν και βιβλία, δεν ήταν απλές βλακίες τέτοια. Οπότε όλο αυτό μα το βάλεις, ένα παιδί το οποίο δεν είχε πάρα πολλές επιρροές, τα βλέπε σε ένα βιβλιοπωλείο και διάβαζε λίγο, διάβαζε και άλλα παρόμοια, διάβαζε και για εξωγήινους, διάβαζε και για... Ξέρεις, βάλτα και το έχεις, ήταν η περίοδος. Μετά, όταν ήρθα σε επαφή με τον κόσμο, όταν ήρθα πραγματικά σε επαφή με τον κόσμο, κυριολεκτικά όμως, άλλαξαν και τα γούστα μου, άλλαξε ο τρόπος που σκέφτομαι, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Ο τρόπος που διαβάζω πάρα πολύ και το τι διαβάζω. Επίσης, τώρα να μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 βιβλιαράκια 200 ευρώ. Τώρα, στα 200 ευρώ, τα έβγαζα σε 10 μέρες. Καλά ήταν, κυριλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήταν τα δικά μου εποχής Dan Brown, αν και κανένα δυο είναι πιο μεταγενέστερα. Αλλά ήθελα να σας τα δείξω. Επίσης δεν ξέρω αν προσέξατε, αλλά το βιβλίο το ράφει από πίσω. Από εδώ. Εδώ είναι, εδώ. Το ράφει εδώ, άδειασε τελείως σχεδόν. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα για σας για σήμερα. Σήμερα δεν σας ζόρισα πάρα πολύ. Νομίζω ότι σας το πάω όλο και πιο light. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Κάθε μέρα παραμέρα νομίζω ότι το χειρίζομαι όλο και πιο τέτοιο για να μην κουράζεστε κιόλας. Λοιπόν. Αχ. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι την είχα την ανησυχία πόση ώρα θα μου πάρει, αλλά τελικά πήρε πολύ καλά. Θα ήθελα, θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας λογικά. Θέλω πάρα πολύ, επειδή έρχονται και οι Πανελλήνιες, την επόμενη Κυριακή μάλλον, να μιλήσουμε λίγο για τις Πανελλήνιες. Να κάνω ένα... Δεν ξέρω, τώρα ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε ξεφύγει από αυτό το στάδιο των Πανελλήνιων, δηλαδή... Δεν είναι κανένα, σας φαντάζομαι, Πανελλήνιες αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήθελα να υπάρχει ένα βιβλίο, να υπάρχει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο θέμα των Πανελλήνιων, ως θεσμός, ως χίλια δύο πράγματα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να πούμε κανένα δύο πραγματάκια, να μου πείτε και εσείς εμπειρίες σας από τις δικές σας Πανελλήνιες ή οτιδήποτε. Να είναι ένα πολύ όμορφο live, πραγματικά ένα πολύ όμορφο live και ίσως να μπορέσει να εξυπηρετήσει και το σκοπό που θέλω να εξυπηρετήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, παιδιά, όλους. Οπότε, μάλλον, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για Πανελλήνιες. Είναι το πιο τέτοιο. Και νομίζω ότι θέλω πάρα πολύ να κάνω κάτι ένα συγκεκριμένο βίντεο πάνω σε αυτό, να βγει live, να πούμε τις γνώμες μας, τις απόψεις μας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε να πούμε και από κάτι σε αυτές τις Πανελλήνιες. Έχει κάποιο πολύ κόσμο συγκεκριμένος θεσμός. Και καλά και κακά. Όλοι έχουμε να πούμε και μια ιστορία. Οπότε, προτιμάστε τις ιστορίες σας. Θα είναι τα story time. Θα έχει πολλά story time το επόμενο επεισόδιο ή το επόμενο live. Από μένα για σας σήμερα, μία ώρα και ένα τέταρτο σήμερα, σας πάω πολύ soft, πολύ gentle. Λοιπόν, από μένα για σας να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας δίνω μια εβδομάδα καιρό να το διαχειριστείτε σωστά, να μου βρείτε, να θυμηθείτε, να ξεθάψετε από το σεντούκι των αναμνήσεών σας όλες. Εσύ βλέπεις ότι πρέπει να ξαναδώσεις Πανελλήνιες. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ξυπνάω το βράδυ. Ξυπνάω ακόμα και σήμερα το βράδυ και σκέφτομαι ότι χρωστάω μαθήματα. Χρωστάω μαθήματα στη σχολή και ότι δεν έχω πάρει πτυχίο. Και για να ηρεμήσω πρέπει να σκεφτώ, να ξαναφέρω στο μυαλό μου ότι έχω πάει στην ορκωμοσία μου. Αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή, περνάνε κανένα 2-3 ώρες και το μυαλό μου δεν συνειδητοποιεί ότι ξέρεις, έχω τελειώσει. Έχω ορκιστεί, έχω πάρει πτυχίο, έχω. Κάθομαι και σκέφτομαι, ποιος θα πάει να ξαναδώσει 3-4 μαθήματα. Δεν θυμάμαι τίποτε. Τι θα πάω να γράψω από αυτά τα μαθήματα. Και μετά λέω, α, ήμουν στην ορκωμοσία μου, ξαναπέσω πάλι. Σκληρό, πολύ σκληρό αυτό. Το προτιμώ τις Πανελλήνιες από αυτό, αλλά πέρα από αυτό. Οπότε, ανοίξτε τα σεντούκια σας. Ό,τι αναμνήσεις έχετε από εκείνα τα χρόνια, τα όμορφα, τα hardcore. Λοιπόν, δυο είναι οι εφιάλτες, πρέπει να ξαναδώσουν Πανελλήνιες ή χρωστάω μαθήματα και μου παίρνω πτυχίο πίσω. Μου παίρνω το πτυχίο πίσω! Αλλά πραγματικά, αυτό είναι το μεγαλύτερο μου εφιάλτης. Πραγματικά. Έχεις καιρό να μπεις. Άρη, όντως έχεις καιρό να μπεις. Θα σε κρατήσω απουσία, να ξέρεις. Αλλά
πέρα από την πλάκα, ναι, τα μεγάλα άγχη. Το μεγάλο άγχος του ότι σου παίρνω το πτυχίο πίσω είναι όταν έχεις παιδευτεί πάρα πολύ για να πάρεις ένα πτυχίο. Δεν έχεις φτύσει αίμα, οπότε εκεί το φοβάσαι περισσότερο. Τέλος πάντων, ωραίες εποχές και αυτές. Θα πούμε και τα φοιτητικά μας. Καλά, εκεί κι αν έχω ιστορίες, εκεί κι αν θα με το πάρω το πτυχίο πίσω, θα το σκεφτώ αυτό. Αν θα πούμε ιστορίες για τα φοιτητικά μας, αλλά. Όχι, εντάξει. Αλλά για τα μαθητικά χρόνια έχω όντως πολλά να πούμε. Και ελπίζω να έχετε κι εσείς πολλά να πούμε. Θα εκμεύσω ό,τι πληροφορία μπορώ να αντλήσω. Λοιπόν, ας τα φοιτητικά είναι μια ιστορία αμαρτωλή. Anyway. Αντώνη, πόσες φορές έχω δώσει ανάλυση 2? Είσαι μέσα. Γράψε, πόσες φορές έχω πάει να δώσω ανάλυση 2? Τελευταία φορά σταμάτησα να μετράω εκεί 24, 25, 26 φορές. Κάπου εκεί πέρα παίζει να το έχω δώσει αυτό το μάθημα. Το έχω τερματίσει. 15 φορές δεν είναι τίποτα. Είχα πάει για ηλεκτρομαγνητισμό να ρωτήσω και μου λέει: ρε Σικώστα, μου λέει ο Ευθυμιάδης, έτσι λέει τον καθηγητή. Ρε Σικώστα, μου λέει, σάλιακα μάλλον μέρα, γιατί δεν με λέει ποτέ. Ρε σάλιακα, μου λέει. Είναι 10η φορά που θα το δώσει το μάθημα. 12 φορές ηλεκτρομαγνητισμό και λίγες ήταν, ούτε τότε το πέρασα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Στις 20 πλάς. Χριστέ μου, έχω δώσει 20 μάθημα. Καλός, δεν θέλω να το παίρνω ότι δεν είμαι καλός, αλλά ήταν λίγο περίεργες οι συνθήκες. Ένα κολομάθημα γαμώ το 26 φορές, 24. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Από κάτω, Αντώνης το επιβεβαιώνει, το επικυρώνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα. Τι όνομα είναι αυτό, βρε παιδί μου. Ευχαριστώ πάντως για το follow. Χριστέ μου. Λοιπόν, 3 φορές, 4. Ο εφιάλτης μου. Ο εφιάλτης μου. Το αυτό που πραγματικά δεν μπόρεσα να. Αυτό που μου αρρώστανε είναι γνωρίσαμε. Και ήταν και ο Αντώνης μπροστά. Γνωρίσαμε παιδιά που μας έλεγαν. Α, θα πάμε να δώσω ανάλυση 2 και έβαλα ρήτρα το 8, το 9. Όταν ακούω τη λέξη ρήτρα, είναι μαχαιριά. Ευχαριστώ για τα τσιρ. Ήταν μαχαιριά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τσιρ. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Όταν ακούω τη λέξη ρήτρα, είναι λες και κάποιος μου πήγε ένα μαχαίρι στην καρδιά και λέω. Γιατί βρε πουλάκι, γιατί βρε παιδί μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί, πόσο χαζός πες να είσαι, πραγματικά. Αλλά δεν έχει δώσει μάθημα 26 φορές να ξέρει ότι η ρήτρα πονάει. Δεν έχει. Να είσαι τέταρτο έτος και να χρωστάς 14 μαθήματα και να έχεις μέσο όρο γύρω στο 8, κάτι, 8,8, 8,9, πόσο είχα μέσο όρο τότε και να έχω μόνο 2 πεντάρια στα τόσα χρόνια όταν ήμουν μέχρι το τέταρτο έτος στα μαθήματα. 54 μαθήματα έχει η σχολή, στα 40 μαθήματα, 54 μαθήματα στα 4 χρόνια. Χρωστούσα τέταρτο έτος και έφυγα 14 μαθήματα και πήγαιναν και έδινα. Μέχρι και τα 14, από τα 54 βάζεις 14 είναι 40. Στα 40 μαθήματα είχα μόνο 2 πεντάρια και το ένα ήταν σε εργαστήριο. 2 πεντάρια, το ένα ήταν οπτική αν δεν κάνω λάθος, όχι οπτική ήταν μετά, sorry. Το ένα ήταν σε εργαστήριο. Τα επόμενα 14 ήταν όλα πεντάρια. Όλα πεντάρια. Πάλευα για αυτό το 5. Δηλαδή, εκεί που φεύγω τέταρτο έτος και λέω: έχω και ένα αξιοπρεπή μέσο όρο. Άντε να το παλέψω, μαμού. Μόνο πεντάρια. Φέρτε πεντάρια. Κύριε καθηγητά, κάντε μας το 3,5-5. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό το ταλιράκι παγκόσμια φυτική σταθερά. Τι ωραία που ήταν το πεντάρι. Παρηγοριά στην καρδιά ήταν το πεντάρι, αλλά τέλος πάντων. Και έρχεται τώρα ο άλλος και με λέει: να βάλω ρήτρα το 9, το 8. Αχ, Θεέ μου. Άρε, Θεέ μου. Θα σε χρειάζονται τα τσακάλια που έχουμε εμείς καθηγητές να μην περνάς ούτε απ' έξω. Λοιπόν, όταν μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι βαθμοί δεν έχουν μεγάλη σημασία εκτός κι αν έχεις κάποιο. Ναι, ισχύει. Δεν έχουνε. Πρακτικά όχι. Αλλά το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι να τελειώσεις την ώρα σου. Αν τα καταφέρεις και τελειώσεις την ώρα σου, νομίζω ότι εκεί είναι το Α και το Ω. Πραγματικά. Anyway, αλλά αυτό θα γίνει ένα επεισόδιο αποκλειστικά αφιερωμένο. Θα πούμε όλοι με τον πόνο μας. Νομίζω ότι αυτά θα είναι τα highlight του καναλιού. Τα μαθητικά και τα φοιτητικά. Ιστορίες από εκείνα τα σκοτεινά χρόνια. Που όλοι χωμένοι μες στα βιβλία μας. Στα μαθητικά για τις φοιτητικά, μπα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οπότε προετοιμαστείτε. Μαζεύτε τις ιστορίες σας. Σας στέλνω όλους ακμαίους την επόμενη Κυριακή. Σας στέλνω δραστήριους να μου πείτε. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας για τις Πανελλήνιες. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένας καλός μπούσουλας. Γιατί έχω και μαθητές που θέλουν να το δουν το συγκεκριμένο. Και έχω μαθητές φέτος που θα δώσουν Πανελλήνιες. Και αυτά που τους λέω και σε αυτούς θα ήθελα να τα πω και σε αυτό το live.
και ελπίζω να μπορέσουν κάποιοι λίγο να πάρουν μια γραμμή λίγο για κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να υποθούν. Γιατί κάνει και η κουτσή Μαρία. Μου βγαίνει τώρα ο άλλος που δεν έχει περάσει ούτε απ' έξω Πανελλήνιες ή κάνει βίντεο για τις Πανελλήνιες. Βγαίνει, δεν λέω, όλοι έχουν μια γνώμη να πούνε πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον να είναι και λίγο πάνω ρεαλιστική όλη αυτή η γνώμη. Να είναι λίγο, γιατί ξέρεις κάτι. Δεν δέχομαι ότι μπορείς να συμβουλεύεις ανθρώπους και προσπαθώ όσο μπορώ να μην συμβουλεύω. Απλά λέω κανένα 2-3 πράγματα, ρε παιδί μου, ειδικά στους μαθητές μου και αυτά, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορώ να τους συμβουλέψω σε πράγματα και αυτά ή οτιδήποτε. Το μόνο που μπορώ να τους πω είναι λίγο πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο live. Το μεγαλύτερο από όλα να κανονίσεις την επιστήμη σου. Κατανοήσεις την επιστήμη σου, αυτή είναι μια μεγάλη λέξη. Μια πολύ μεγάλη πρόταση, πραγματικά. Και όχι μόνο να κατανοήσεις την επιστήμη σου, να κατανοήσεις και πώς λειτουργεί, πώς να ψάχνεις για να μπορέσεις να δουλέψεις. Πολύ μεγάλη υπόθεση επίσης το να μάθεις να δουλέψεις. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα τα πούμε στο επόμενο. Σας θέλω, πραγματικά σας θέλω δραστήριους. Τελειώσαμε τώρα με τις εποχές, με τα βιβλία, με το ένα με το άλλο. Λογικά θα είναι προς τα τελειώματά τους αυτά τα live σιγά σιγά, γιατί έρχεται και καλοκαιράκι. Οπότε ετοιμαστεί μέχρι τον Ιούνιο. Μετά θα έχω και μετακόμιση. Οπότε σε φάση, ρε παιδί μου, για ένα διάστημα θα το κάνουμε λίγο pause. Ελπίζω αυτή η θρυλική HN να με ευλογήσει εκεί που νοικιάσα σπίτι, που νοικιάσαμε σπίτι, και να μου βάλει την οπτική ίνα και να έχω οπτική ίνα και να σας κάνω λαϊβάρες, όχι βλακίες. Ευελπιστώ. Μέσα στο καλοκαιράκι θα έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά τα live μας θα συνεχιστούν τον Ιούνιο, σας το λέω από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και σε εσάς. Τα live μας θα συνεχιστούν τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο θα κάνουμε στις αρχές λίγο μια μικρή παύση και μετά μέσα στον Ιούλιο θα ξανασυνεχίσουμε λογικά καλοκαιράκι. Οπότε να είστε stand-by. Από μένα, ξαναλέω για 200η φορά, καλό απόγευμα. Η μέρα είναι χάλια εδώ στη Λίμνο, ελπίζω στα δικά σας τα μέρη να είναι πιο όμορφα, να περάσετε όμορφα και εμείς θα τα πούμε το Σάββατο. Έχουμε να τελειώσουμε και αυτό το σένιο, αυτή η έρμη. Λοιπόν, γεια σας, γεια σε όλους και διαβάζετε, κάντε πράγματα που γουστάρετε. Καλή εβδομάδα από αύριο και καλό μήνα κιόλας με το καλό. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα σας. Γεια σας.